παιδιά, για να ενισχύσετε. Like, like, μαλάκες, like. Like, like, μαλάκες, like. Γεια χαρά σας. Τρίμερα του κόλου και ιστορίες για αγρίους, ελληνικά έθιμα για τους τεμπελχανάδες. Απλακωθούν αύριο στα ούζα και σε αυτά, τρακάρουν οι μισοί στο δρόμο. Άρα πες τι γίνεται, πήγε ο άλλος με την πόρση ο μαλάκας, έφαγε ολόκληρη οικογένεια. Ούτε να κατουρίσει στο πάρκινγκ δεν μπορεί σήμερα. Ύστερα σου λέει σκέφτεσαι το στραβό και το ανόητο. Τέλος πάντων εδώ είμαστε εμείς. Καθαρές Δευτέρες και ιστορίες για αγρίους είναι για τους τεμπελχανάδες. Εκπομπή γίνεται κανονικά. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Έτσι. Σουρ. Σουρ. Και ξεκινάμε να δούμε τι έγινε την εβδομάδα. Μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού μέσα στην Τουρκία. Ένα σπάνιο για φέτος μας για τον Ολυμπιακό, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να γίνει και 1-0 και 2-0, αφού δεν έγινε στο δεύτερο ημίχρονο με αντεπιθέσεις και με ορθολογιστική τακτική. Ο Μπέντο, που λέει ο φίλος μου ο Μαλάτος, πήρε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά μέσα στη Σάλκε. Διαφώνησα πάρα πολύ με κάποιους παοξίδες, παραγωγούς και δημοσιογράφους που κάναν κριτική. Όχι να παίξει, λέει ο Δελιγιαννίδης, αριστερό μπακ, δεξιά ο Κίτσιου, δύο στόπερ, χωρίς εξάρι καθαρό, δύο χαφ, να παίξει ο Άρντα δεκάρι, ανοιχτά να πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Μα πρώτος στόχος όταν πηγαίνεις να παίξει μια ευρωπαϊκή ομάδα είναι μην ξεφτυλιστείς όταν είσαι ελληνική ομάδα. Μην ξεφύγεις. Το δεύτερο είναι να πάρεις αποτέλεσμα, να είσαι αξιοπρεπής και ανταγωνιστικός. Ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ μέσα στη Σάλκε. Πολύ καλός ο Ίβιτς με τα τρία του στόπερ, με τον μπακ τον αριστερό, τον Μιστακίδη, ο οποίος είναι ο Πασπαρτού της υπόθεσης. Καλή κερκίδα, πήγανε 4.000 κομμάντα εκεί πέρα, δημιούργησαν κατάσταση. 5,5, 6 θα πω εγώ. Εισιτήρια είναι. Καλά, μη μαλώνετε τώρα. 6 παρατέταρτο. Μετάζεστε ρε που. Κανένα. Ποια είναι η πιο μεγάλη ομάδα? Είδες που δεν πήγαν στην Τουρκία. Μπορούν να πάνε. Εσύ πάτε με τα δύο πρωταθλήματα είσαι η μεγάλη ομάδα. Με την Φενέρμπαξε δεν πήγαμε. Εδώ στη Λάρισα και στο Καφταντζόγλιο. Άσε βρε τώρα. Άσε δηλαδή τώρα. Πήγατε 1200 χιλιόμετρα. Στην Τουρκία, μιλάμε για Τουρκία. Πήγανε. Καφταντζόγλιο πήγατε. Τουρκία πήγανε. Πήγανε Τουρκία. Αυτή όχι. Εμείς πήγαμε. Μπράβο, Καφταντζόγλιο πήγατε. Καφταντζόγλιο. Καφταντζόγλιο. Και όμως σε πληροφορώ η μισή που ήταν σήμερα εκεί ήταν παοξίδες. Είχαν οι Καστιόλ. Πολλοί φίλοι μου πήγαν εκεί μέσα. Με τα Καστιόλ από κάτω. Ρόλοι όλοι 2.500 ήταν. Και ένα goal of sight. Στο, θα σταμάταρε. Και ένα πέναλτι που δεν έδωσε. Σταματήστε και οι δύο σαν τα κοκόρια. Είχαμε την απόλυση Αναστόπουλου και... Επιτέλους. Ναι, για σένα επιτέλους. 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 Ναι. Επιτέλους. 6 του Δεκέμβρη του Αγίου Νικολάου θα την είχε την ομάδα βγάλει στην Α' Εθνική. Έτσι έλεγε ο Μουρίνιο που τον έκανες. Ο δικός σου Μουρίνιο. Πολύ καλός προπονητής. Ναι. Απαράδεκτος. Να πάει τώρα εμένα δείξε. Να πάει τώρα ο Δέλλας ή ο Ελευθερόπουλος. Ζητάνε όμως εγγύησεις. Τι σημαίνει εγγύησεις? 200 χιλιάρικα διόδια και πληρωμένοι οι παίκτες. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σήμερα ο Άρης ήταν αρκετά καλός. Έκανε κάποιες αλλαγές. Δεν έπαιξε ο Τάτος και αυτό έκανε την ομάδα πιο ανταγωνιστική. Ο Τζουμάνης σαν αριστερό μπακ πήρε κούρσες από εκεί ο Άρης. Ο Πιτσιρικάς ο Σόουζα στα στόπερ. Ταυλαρίδης 37 χρονών. Το αρχίδι του κατέβηκε μέχρι το γόνατο. Θλάση λέει κτλ. Ηλικίες έτσι. Όταν είσαι να πούμε 70 χρονών και θες να μπει σε ένα μπαρ να κάνεις πίτσι με τα κοριτσάκια, το πιθανότερο είναι να σου μείνει ο προστάτης στα χέρια. Αν είσαι 37 χρονών και θες να κάνεις το στόπερ, πιθανό να σου μείνει ο προσαγωγός στα χέρια. Όταν είσαι 80 χρονών και θες να καβαλήσεις Αλφα Ρωμαίο, θα σου μείνει το τιμόνι στα χέρια. Αυτό είναι που λέμε δηλαδή ότι με το χρόνο πρέπει να συμβιβαζόμαστε όλοι. Σωστό. Συμφωνούμε έτσι. Και για σένα το λέω, Μαλάτο. Ναι, ναι. Ναι, για σένα το λέω. Right. Right. Είχαμε... Αυτός βαλσαμώθηκε στον χρόνο, δεν έχει θέμα. Σταμάτα ρε Τζόρνταν, σταμάτα να χαρείς. Είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην Ξάνθη με ένα μπασταρδεμένο 4-4-2, με ένα ρόλο του Διαφάνες να μαρκάρει τον μπακ, να παίξει έξω αριστερά, να γίνει και δεκάρι κατά συνθήκη. Δεν μπορείς να κάνεις τον Γιονάκη να παίξει και κωμωδία και δράμα και στην επίδαυρο κτλ. Δεν είναι ο Διαφάνες τέτοιου είδους παίκτης. Την πάτησαν εκεί πέρα, ήταν και ο Χουλτ τρύπα από αριστερά. Χτυπήσαν από εκείνη τη μεριά οι Ξανθιώτες. Και αν ήταν ο Τριάδης από την αρχή και δεν ήταν ο Σουλτάνη που είναι σαν γέρος, να πούμε άνθρωπος, μπορεί να του κάνανε και περισσότερες τρύπες από εκείνη τη μεριά. Τα λέω εν συντομία. Εσείς μπορείτε να βγείτε και να πείτε ότι γουστάρετε για την ομάδα σας. Έτσι, θα δώσω λόγο σε όλους. Ο Σαμάς δεν ήρθε
θα έρθει σε λίγο, θέλει να πάει σε κάτι βραβεία. Πώς τα λένε αυτά, ρε. Κάτι βραβεία Όσκαρ και κάτι σαχλαμάρες. Είναι κουλτουριάρες να πούμε και τα λοιπά. Θα έρθει εδώ και ο Βουδάκης. Τώρα τα δίνουν τα βραβεία το βράδυ, 12 η ώρα. Ξέρω εγώ, ρε, εσύ θεατρόφιλο. Ξέρω εγώ, είδα βραβεία 6 ώρα το απόγευμα, 7. Κινηματογραφόβιλο είσαι, ρε Τζόρντα. 12 το βράδυ, τι βραβεία. Είσαι, ρε Τζόρντα, κινηματογραφόβιλο. Μόνο ο Βρυκόλακα άμα τα μοιράσει τα βραβεία. Είναι κινηματογραφόφιλο ειδικών ταινιών. Έτσι είναι εσύ. Το ντέρμπι είχε πολύ ξύλο σήμερα. Είχε ένα πέναλτι για τον Μπάουκ. Δεν δόθηκε ένα άκυρο γκολ για τον Μπάουκ που δόθηκε. Ο Ηρακλής πήρε τον πόντο αλλά έκλαψε γιατί η Λεβαδιά πήρε τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα είναι καλή γκόμενα. Γενικά κάνει πολλές χάρες. Ανοίγει τα πόδια τα Γιάννενα εύκολα. Είναι σαν τις γκόμενες τις εύκολες. Τα Γιάννενα ανοίγουν τα πόδια εύκολα. Έτσι, Τζόρνταν. Ολυμπιακός 0-1 για πολλή κουβέντα. Το 0-1 μπήκε ο Μαρινάκης κάτω. Τα είχαμε δει να μαλώσει τους παίκτες κτλ. Εμένα με βρώμαγε. Βρώμαγε. Στα 50 δευτερόλεπτα γκολ. Γιατί πρώτη φορά που τρώει στην πλάτη του Ολυμπιακού. Πιθανόν να βρω μαγικό. Δεν ξέρω. Τραβά τα μαλλιά του στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν κάναν τη νίκη. Καθόλου φίλε. Δεν τραβά τα μαλλιά. Ήταν 12 βαθμού και έγινε 11. Εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Η ΑΕΚ εύκολα 3-0 στον αέρα την καθάρισε τη Λάρισα. Τα βλέπαμε εδώ με τον Αριανό, τον φίλο μου, τον ανεψιό του Χαζινάκου. Το χάπι τη μήνυ ξέχασα να πάρω. Αύριο θα το πει στον Γιώργο να μου δώσει το χάπι. Λοιπόν, το χάπι για την καρδιά, για σκουλίκι η καρδιά, εσύ ξέρεις από σκουλίκια. Λοιπόν. Και αυτό το σύνθημα ωραίο. Λαέ το άρι, μη σκύβεις το κεφάλι, συνδύεται. Οι κομμουνιστές δεν το λέγανε. Θα παραμείνεις πάλι, βρουμ, 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 τα τρακτέρα. Λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, αντίσταση και πάλι, δεν είναι σύνθημα δύο. Εσύ, δείξε με λίγο. Ρε Τζόρνταν, έμπειρος άντρας, κοντεύεις τα 50-49 χρονών άνθρωπος. Λοιπόν, 48 πόσο είσαι. Με την έκπτωση. Κομμουνισμός και χριστιανισμός δεν υπάρχουν, ρε. Είναι έννοιες ουτοπικές. Είναι έννοιες θεωρητικές. Το είπαμε και την άλλη φορά. Ο κομμουνιστής πάβει να είναι κομμουνιστής τη στιγμή που παίρνει την εξουσία, βλέπε Τσίπρας. Και ο χριστιανός πάβει να είναι χριστιανός μόλις η όμορφη κουμπάρα του ανοίξει τα πόδια. Τα άλλα είναι τα αγαμνίδεν. Να είχαμε να λέγαμε. Και οι αμαρτίες. Πώς το πες. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι χριστιανός. Τι δεν πρέπει. Κάνεις και τις αμαρτίες. Όχι, επειδή είσαι χριστιανός. Πάει και εξομολογήσε. Και ο κομμουνιστής μπορεί να εξομολογήσει. Γι' αυτό δεν βγάζει. Κάτσε και ο κομμουνιστής μπορεί να εξομολογηθεί. Να πει πάτερ μου. Δεν πιστεύει ο κομμουνιστής. Δεν πιστεύει. Είναι άδειο. Να εξομολογηθεί πολιτικά εννοώ. Να πει εγώ είπα άλλα, έκανα άλλα. Εντάξει, τα λάθη. Απάντησε στο Μάρτς. Αυτό λέγεται, ναι, δεν είναι όχι εξομολογήσεις, λέγεται αυτοκριτική. Κάνεις, ναι. Κοιτάς ποια είναι τα λάθη που έχεις κάνει. Παρακαλώ, ανέβασε και ο Σαββίδης, τα αγόραζα τον Ηρακλή, αλλά δεν έχω ψηλά επάνω μου. Αυτά τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, είχαμε και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι Ατλέτικο Μπαρτσελόνα. Δεν το είδα γιατί και την ώρα μελετούσαμε την Παοκάρα με την Ηρακλάρα. Είδαμε όμως την Τζέλσι με την Σουόνσι και απολαύσαμε ποδόσφαιρο. Και απολαύσαμε ποδόσφαιρο. Μέσω επιθετικά, απολαύσαμε ποδόσφαιρο μέσω αμυντικά από την Τζέλσι, ταχύτητες, ανεβάσματα, βιονική back πλάγι, ο Αλόνσο με τον Μόζες, τρεις στόπεροι ίδιοι. Αυτοί 14 παίκτες, 13 βγάζουν ολόκληρη χρονιά. Είναι ασύλληπτη περίπτωση. Βέβαια δεν έχουν την Ευρώπη, έτσι. Ναι. Το παίρνουν το πρωτάθλημα, δίκαια το παίρνουν το πρωτάθλημα και έχουν και ρέντα και φάγαν και ένα γκολ στον αέρα που σπάνια τρώνε γκολ στον αέρα. Πάντως, man to man μαρκάρουν. Και δίνουν στίγματα και στον Ήβιτς που παίζει το 3-5-2 να μιμηθεί λίγο την κατάσταση. Σήμερα ο Ήβιτς ήταν πολύ εκνευρισμένος. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Βάζελο, ο οποίο έχασε στην Ξάνθη και έχει να μας πει για τη διαιτησία, για τα offside, για τον πέναλτι. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό, θέλω να πω κάποια πράγματα πρώτα εξωγωνιστικά, γιατί έρχεται ένα θερμό καλοκαίρι. Και μετά θα πάω κατευθείαν στο μάτς με την Ξάνθη. Ναι. Λοιπόν, τα εξωγωνιστικά είναι, παιδιά, ότι μπορεί να μην έχει Euro αυτό το καλοκαίρι, μπορεί να μην έχει Μουντιάλ, αλλά εξελίξει στον Παναθηναϊκό θα έχει. Αυτό είναι δεδομένο. Πρώτον, τα χρέη ούτε μηδενίστηκαν όπως έλεγε ο Αλαφούζος, αντίθετα αυξάνονται έστω και με αριθμητική πρόοδο. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει αποτύχει παταγωδός. Ένα, αυτό το κλείνουμε. Δεύτερον, ρε Αλαφούζε, εκείνα τα εκατομμύρια τα 7 από τη Δούρο που περίμενες για την ανακαίνιση της Λεωφόρου, πού είναι, ρε αγόρι μου? Πληρώνεις παραπάνω τον Τανιμανίδη στο Survivor και δεν έχεις το λέτο να τον αυξήσεις το συμβόλαιο? Είναι πράγματα αυτά, δεν τρέπεις λίγο, ρε? Εγώ όμως που θέλω να σταθώ. Στάσου. Ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, για να φτάσει σε έσχατο σημείο να παρακαλάει την Νόβα για να πάνε πίσω όλοι οι διακανονισμοί και να κινδυνεύουμε, ξέρεις, Τζόρνταν Ραπτόπουλε, το άλλο πάνελ, ότι φέτος θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα με την αδειοδότηση για τα προκριματικά, ναι, του Europa League. Ότι είναι σε δυσθεώρητα ύψη τα χρέη. Αυτά κανείς δεν το λέει. Ούτε τον Καζέτα, ούτε το SDNA, ούτε το Σπόρ 24. Να ξέρει όμως ο κόσμος ότι ο Αλαφούζος θα αναγκαστεί να δώσει έκτακτη συνέντευξη, τύπου εννοώ, μετά τα play-off αρχές Ιουνίου. Όπως και να κρατήσετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι ο Μπέρκ
Μπορεί να έρθει πρόταση 12 με 13 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς μετά τα play-off και μπορεί να κουνήσει και αυτός μαντήλι. Αρκετά κούρασαμε τον κόσμο όμως τόσα χρόνια και τόσες μέρες με τα εξοδικητικά. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πηγές. Με τον Κασναφέρη, την τροπή της Τράγκης. Όχι ρε, από το που εδώ πέρα ήμουνα. Το είδα. Κασναφέρη, την τροπή της Τράγκης, γιατί. Η Ξάνθη, την τροπή της Τράγκης. Γιατί ξέρουμε η Ξάνθη που ανοίγει πόδια και ξέρουμε που δεν το κάνει αυτό. Και ο Κασναφέρη γιατί την τροπή. Ναι, όχι ναι. Μόνο για τις διαιτησίες που είχε που σαν διαιτητής Σιράκη του Κόκαλη, πετούσε μπάλαθες. Μέσα στο γήπεδο στο 85. Αυτά τα έκανε ο Μπέος στο 11. Στο Βόλος Παναθηναϊκός 3-2 με μάνταλο διαιτητή. Αλλά τώρα τα αποσιωπούμε για οικονομία χρόνου. Λοιπόν, ο Μάνταλος καλά πήγε ο Ολυμπιακός. Γιατί αδίκησε τον Γαβρο, δηλαδή θες να μου πεις. Όχι, καλά πήγε. Για όχι. Μένα πήγε καλά. Εγώ πήγα στην Καβάνα. Ένα απέναντι τον έδωσα συγχαρητήρια. Γιατί σου είπε, Ραπτόπουλε. Όχι, λόγω. Ευχαριστώ σου είπε. Τι σου είπε. Το ρώτησα και. Τώρα που θα είσαι στο ψυγείο τρεις μήνες θα σου πω αν πήγε καλά. Θα σφυρίζει να πούμε κυσαμικός αναγέννηση καρδίτσα. Δεν έχει σημασία. Ωραία. Καλά, είναι να μην σφυρίξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι οι Παναθηναϊκοί ξέρουν πάρα πολύ από μπάλα, όμως έχουν ένα πρόβλημα. Ότι αρνούνται να αντικρίσουν την πραγματικότητα. Η χρυσή 15 ετία έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. 95 με 2000, και μιλάω κυρίως για την ευρωπαϊκή πορεία. Είχε ρωτήσει κάποιος παλιότερα τι είναι αυτό που κάνει ένα σύλλογο για μια μεγάλη ομάδα να έχει ένα σεβαστό όνομα, και είπε ο Σλαμάς συλλογική μνήμη. Που σημαίνει ούτε πρωταθλήματα, το είπε πολύ σωστά, ούτε κύπελα, ούτε τίποτε. Σημαίνει ότι να καταφέρει με το αγωνιστικό της πρόσωπο να κερδίσει την εμπιστοσύνη, την υπόλοιψη και, και τον απόλυτο σεβασμό των αντίπαλων ομάδων. Αυτό ο Παναθηναϊκός το είχε κάποτε. Τώρα το έχει απολέσει. Και εγώ θέλω να πω κατευθείαν στο χθεσινό μάτς, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Τι είδαμε χθες? Είδαμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος για το Βεληνικές του Παναθηναϊκού με Στραματσόν ήταν μέτρια προς πολύ κακή ομάδα, ειδικά στα τελειώματα και από φυσική κατάσταση και από εσωτερική συνεννόηση. Δεν ήταν κακός εχθές. Τι? Δεν ήταν κακός. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να σου πω ότι με τον Ζουνίδη είναι μια συμπαθητική ομάδα. Και εξηγούμε. Διότι ο Παναθηναϊκός έχει μέσα σταθερότητα, που σημαίνει παρουσιάζει ένα αλφα αγωνιστικό πρόσωπο. Μεσοαμυντικά τύπες Ραπτόπουλες, σφιχτά. Ναι. Και επιθετικά, ό,τι βγει, λες εσύ. Ναι. Δεν έχει την τρομερή ποιότητα. Όμως δεν έχει διάρκεια. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός από μια κακή ομάδα με Στραματσόνη βελτιώθηκε μεν αρκετά, όμως έχει σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορώ εγώ να τον εμπιστευτώ. Όταν έχω χάσει 10 βαθμούς από Πανετολικούς, Ξάνθες, Πλατανιάδες και Γιάννενα, κάτι λέει αυτό. Για χθες όμως, εγώ θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Τα offside, παιδιά, σαν Παναθηναϊκός, και το πέναλτι δεν θα ασχοληθώ. Παναθηναϊκός, είσαι, μπαίνεις μέσα, πετάς δύο γκολ. Σωστά, Ραπτόπουλε, στο ημίχρονο. Όχι, δεν έχεις. Δεν έχει ναι. Στην Ελλάδα τέτοια ικανότητα που σημαίνει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και όλες μα δεν κλαίγω να δικηθούν, χάνουμε πόντους από ψάδες, πανιόλου και τα. Να βγάλω ανακοίνωση για χθες, αλλάζει κάτι? Πάω για πρωτάθλημα, κάνω στα play-off δεν θα είμαι. Δεν αλλάζει κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Πάω τώρα στο διατάφτα. Θέλω να σταθώ σε τρεις παίκτες. Κουρμπέλης, πάρα πολύ καλή μεταγραφή, πιστεύω θα βγει. Το παιδί ξέρει μπάλα. Ένσταση. Επιθετικά δεν παίρνει τίποτα από τον Κουρμπέλη. Όχι, ούτε γιατί παίρνει από τον Ζέκα. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα ναι. Και παίζεις, ας πούμε για παράδειγμα 4-2-3-1, τρεις χαφ. Ένας καθαρός δημοσκόπης, το οχτάρι σου και το δεκάρι σου. Λέμε έτσι. Θες και από το οχτάρι σου να πατάει φαινίδι. Χθες οχτάρι, παρένθεση, έβαλε τον Κλουναρίδη μέγα σφάλμα πίσω από τον Μπέρκ. Μπροστά από τον Ζέκη. 4-4-2 ήταν. Εντάξει, ένα ψευδόρο. Με τον Βηγιαφάνη αριστερό, εξτρέμ, μπάσταρδο. Τίποτε. Όταν παίζε την μπάλα από δεξιά, γινόταν δεκάρι για να είναι οργανωτικό. Εγώ ξέρω. Ήταν. Ραπτόπουλο, ξέρω ότι ξεκουράζει τον Ζέκα ενώ και δίνει ανάσες. Συμφωνείς αυτό με τον Κουρμπέλη, αμυντικά. Όχι, δεν δίνει ανάσες. Γιατί δεν κατάλαβα. Όταν παίζω με λίγα χαφ στο κέντρο. Και 4-2-3-1, τα αμυντικά χαφ είναι 4-4-2, έχω 2 αμυντικά χαφ. Δεν έχω 3, δεν το βοηθάει το Ζέκα. Δεν το βοηθάει το Ζέκα ο Κουρμπέλης Ραπτόπουλε. Αμυντικά, στο αμυντικό κομμάτι δεν το βοηθάει. Ναι, αλλά είναι μόνος του. Ο Βηγιαφάρης δεν γυρνάει. Εντάξει. Ο Κλωνάρης δεν γυρνάει. Λες ότι αμυνόμενος έχω μείον 3 παίκτες. Πώς? Γιατί Μπουμάλ, Κλωνάρης και Βηγιαφάρης δεν μαρκάρουν. Αυτό λες. Χθες παίζει Κουρμπέλης 10, 2. Αυτοί παίζουν Αντελούκα, Καμαρά, Βασιλακάκη 3. Βασιλακάκη ερχόταν σαν τρίτος. Σαν τρίτος ποιος ερχόταν, ο Κλωναρίδης, ποιος έβγαινε να φάει. Αυτό σου λέω, ότι αμυνόμενος έχω μείον 3 παίκτες. Αυτό σου είπα. Αυτό λέω. Λοιπόν, και συνεχίζω. Δεύτερο, το είδες τον γκολ του Βασιλακάκη. Γκολάρα. Λοιπόν, κάνει πίσω κεφαλιά ο Κουντρουμπής αθελά του. Ποιος έχει ευθύνη εκεί? Δύο άτομα, δεν έχει ο Μολέδο. Πρώτον, ο Χουλ πάει τρίτο στόπερ και δεν διώχνει την μπάλα και περιμένει να δει θα κάνει ο Βασιλακάκης. Ξέρει εσύ την κίνηση την έκανε. Πρέπει να κάνει την μπάλα, ρε Κώστα. Κάνε την μπάλα ράουντ. Κάνε την μπάλα ράουντ, ρε αγόρι. Ο Χουλ, τα άκουγα εμένα. Ο Χουλ και ο Κουρμπέλης δεν είναι για Παναθηναϊκό. Ο Κουρμπέλης. Σχολιάζω τη φάση, μπερδεύεσαι. Δεν είναι για Παναθηναϊκό ο Κουρμπέλης γιατί δεν. Τον Αντρούτσο τον είδε προχθέ. Ναι.
τη φάση που κάνει τον γκολ. Για συνέχεια, ναι, που θα, ναι, καταλήξεις. Τέτοιες φάσεις θέλω από το χαφ να πατάνε περιοχή, να δίνουν πάσεις, να κάνουν σουτ κτλ. Δεν έχει σημασία που είναι επιτεθνική. Τον Παυλίδη τον είδε σήμερα του Άρη. Όχι, Άρης, δεν είδα, όχι. Λοιπόν, ο Παυλίδης παίζει, ναι, παίζει οχτάρι. Δεκάρι ήταν. Εσύ που δεν θέλω να κρατήσω. Κάνει δύο γκολ από μέση απόσταση. Εγώ δεν θέλω να κρατήσω. Δεν παίρνει επιθετικά από τον Κουρμπέλη. Ο Βλαχοδήμος είδα σε σωστή θέση. Άντε, πήγε στο γάμι η μπάλα. Είδα σε σωστή θέση. Στα όρια της μεγάλης περιοχής εδώ. Ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος. Δεν είσαι τόσο έξω. Δεν κάνει έτσι τόσο έξω ο Βλαχοδήμος. Σαν το στυλ. Μα δεν έχουμε κατοχή να παίζει σαν λίμπερο. Ήταν έξω. Στη μεγάλη περιοχή κόντευε. Ο τερματοφύλακας. Ναι, άσχετα που πάει μπάλα. Τι φταίει ο τερματοφύλακας. Η θέση του είναι σωστή. Φεύγει. Εντάξει, για σένα. Βέβαια. Έχω μία μικρή ένσταση. Η μπάλα πήγε λόμπα και καρφώθηκε στο γάμα. Έχω μία μικρή ένσταση, ρε παιδί μου. Με ένα βηματάκι, αν ήταν πιο πίσω, την προλάβαινε. Δεν προλάβαινε τίποτα. Εντάξει, αν είδες από την πίσω κάμερα, το σουτ πάει έτσι. Εντάξει, δεν. Μα το είμαστε να διαφωνούμε σε κανένα. Δεν πιάνεται. Ποιο λοιπόν. Ο Κουρτουά να καθίσει δεν το πιάνει. Πριν από 2 μέτρα. Και τρίτο και σημαντικότερο για να μιλήσει η υπόλοιπη. Για να το πιάσει αυτό πρέπει να είναι 2 μέτρα ο τερματοφύλακας. Κάτω ακριβώς από τη γραμμή. Δεν ήταν κάτω από τη γραμμή, αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορεί να είναι κάτω από τη γραμμή. Όταν κάνει ζώνη η ομάδα σου ψηλά, άμα κάνει τερματοφύλακα στη γραμμή, άμα του γίνει μια πάσα, δεν προλάβει να βγει. Α, δεν μπορεί να παίξει σαν λίμπερο. Δεν μπορεί να παίξει εκεί καλά. Πήγε πάνω στο γάμα, εντάξει, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Δεν φταίει ο τερματοφύλακα. Εντάξει, άποψή μου. Και τρίτο και τελευταίο, Μπέρκ για ένα 200 πλήρη αδιαφορία δείχνει. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Το Μπέρκ δεν κατάλαβε, ρε Καβαλιώτη. Ναι. Ότι τον έκανε ανανέωση ο Παναθηναϊκός για να τον πουλήσει το καλοκαίρι. Δεν κατάλαβες ότι ο Μπέρκ. Πριν το είπα. Ναι, πολύ σωστά το είπες πριν. Δεν κατάλαβες ότι ο Μπέρκ είναι να πούμε. Δηλαδή, Κώστα, εγώ θα κάνω την ηλίθια ερώτηση. Πρέπει μέχρι να φύγω να δείχνω διαφορία για την επαγγελματική συμπεριφορά. Ξέρεις πώς. Μα δεν βοηθάει. Ξέρεις πώς είναι ο Μπέρκ. Σαν μια σαραντάρα. Άρα συμφωνούμε. Κάτσε να σου εξηγήσω. Που έχει έναν άντρα 57 χρονών γιατρό. Ναι. Έχει γίνει ελληνικό κλάνι στο σπίτι, ράνι και τα λοιπά. Και λέει: να μείνω στο σπίτι γιατί αυτός είναι γιατρός, εγώ το λούσω και τα λοιπά. Σου λέει: το μπούστι, το χοντρό, τι τον έχω στο σπίτι, βρωμάνε τα πόδια του κανένα. Έτσι είναι ο Μπέρκ. Λοιπόν, και δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός. Του κάνατε αυτό και εγώ. Και σε κάτι που σίγουρα θα συμφωνούμε και κλείνω: ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα ψυχολογίας. Όποιο μάτς μείνει πίσω, δεν πρόκειται να το γυρίσει. Α. Κάτι τελευταίο, Ουζουνίδης Λιμπερόπουλος, παιδιά, για να μην μπερδεύεστε εσείς που βλέπετε την εκπομπή και πόσο μάλλον εμείς οι Παναθηναϊκοί, είναι ένα και ο Αλαφούζος και η ΣΥΝ αυτό οι συνεργάτες είναι κάτι άλλο. Μέχρι, υπάρχουν τέλος. Στρατόπεδα. Φτάνει. Τα επόμενα είναι ευθέτω χρόνο. Τζόρνταν. Ένα-ένα σήμερα, στη Σάλκη 1-1. Πολύ κλωτσιά ο Ηρακλής. Τώρα δευτερόλεπτα να πω για να ακούω κάτι για να το πει. Μην μπλέκεις το χωράφι. Όχι, έβαλε κάνα δύο πεντάρες τώρα που έβαλε τον Αστέρα Τρίπολης και αυτά και ψηλώσανε πάλι πάνω σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός είναι περιορισμένο δυνατοτήτων όσον αφορά τις μεγάλες του 17. Όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες. Γεια σου Τάσο, ευχαριστώ για την φετινός να το λες. Περιορισμένο δυνατοτήτων, είναι η αλήθεια. Συμφωνώ, τον τελευταίο χρόνο. Και τώρα ο άνθρωπος ο Ουζουνίδης που εγώ τον έχω σε δεμένα χέρια. Έχει πάρει. Τώρα περπατάει δηλαδή ότι του δώσανε του αλλού του στραπατσάδα να πούμε από την Ιταλία και θέλει να συμμαζέψει την κατάσταση. Ο Ζουνίδης. Εννοείται, ρε φίλε. Τώρα δεν είναι. Την αρχή δεν είναι αλλιώ. Έτσι. Προπονητή θα εξηγήσει. Λοιπόν, ένα-ένα στο Καρατζόγλιο. Καρατζόγλιο, η παράδοση συνεχίστηκε 20 χρόνια. Για παράδοση τώρα. Δεν είναι αυτά οι παράδοση είναι ίδια. Με το σημερινό, από τότε που έχει να κερδίσει ο Πάουκ, είναι 15ο παιχνίδι. Τα 20 και τα 5 που λείπανε. Σωστό. Λοιπόν, είναι 7 ήττες έχει ο ΠΑΟΚ και 8 ισοπαλίες. Αυτή είναι η παράδοση. Την έχω ψάξει. Την είπαμε και στον αέρα. Πάει. Λοιπόν, η χειρότερη εμφάνιση πιστεύω φέτος. Φέτος. Ναι. Έχει χειρότερη στην Καραμπάκ. Όχι, όχι. Το 2-0 ήταν. Αυτή ήταν πιο χειρότερη. Πιο χειρότερη. Ναι. Γιατί ήταν πιο χειρότερη. Διότι έχω καλύτερη ποιότητα τώρα και δεν παίξαν τα παιδιά μπάλα. Α, από αυτή την άποψη. Γιατί δεν παίξαν τα παιδιά μπάλα. Κοίταξε, δεν πολύ γλώσσα, Ζόρνταν. Εγώ είπα όλη την εβδομάδα στην ραδιοφωνική εκπομπή, λέω, ο Ηρακλής μπορεί να σταματήσει τον ΠΑΟΚ μόνο. Αν υπάρχει υποψία να το σταματήσει, δηλαδή, διότι είναι χαόδης η διαφορά, μόνο να πάει το παιχνίδι στη δύναμη, στο πάθος και στο σκληρό. Πού θα πήγαινε. Μόνο εκεί, αν γίνει κάτι. Και τα παιδιά κοιτάξαν τώρα πώς να προστατευτούν, διότι ο Ηρακλής τελείωσε ο χρόνος. Για τον Ηρακλή. Πάει. Πάει ο χρόνος. Θα πω και για ποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Έχει ξανδεί κύπελο. Έχει το άλλο το μεγάλο ντέρμπι της χώρας με τον Ολυμπιακό. Που τον έβαζα στοίχημα πριν πούμε στην εκπομπή και δεν έβαζε. Δεν βάζω. Αφού τα χάνεις και δεν τα πληρώνεις. Έβαζα στοίχημα τον Μελάτο και δεν βάζω, μου λέγει. Τα χάνεις και δεν τα πληρώνεις. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι μορφή. Όποτε γουστάρεις,
Έχω χάσει ένα στοίχημα με τον Μπέλα. Δύο. Και ένα. Με τη Σάλκε και τον Ολυμπιακό. Ένα. Όλοι οι μάρτυρες είναι. Είναι έτσι. Ο Βασίλης πρόσεχε, δεν ήταν το παιδί στην εκπομπή. Εδώ ήταν. Ένα στοίχημα έχουμε βάλει. Μην κουράζε τον κόσμο. Και το πληρώνουμε όποτε γουστάρει. Άστα τα στοιχήματα, δεν νοιάζει τον κόσμο. Ναι, όχι, πες επειδή τα πληρώνουμε όλα. Τέλος πάντων. Λέγε. Αυτό είναι έχω πει. Ναι, λοιπόν, και λέω τώρα ότι ένα είναι το, για μένα ο λόγος που ήταν το αυτό ήταν να προστατέψουν τα παιδιά την ακαιρεότητα τη σωματική τους. Mm. Και δεύτερο και το σύστημα, αν θέλεις. Μετά από 3-5-2 κάποια παιχνίδια, 4-2-3 να πάλι. Άλλο σύστημα. Εντάξει. Με καινούριου. 3-5-2 με τον Ηρακλή δεν θα παίξει. Ναι, εντάξει. Θα παίξει αλλιώ. Εγώ θέλω να μου εξηγήσει όταν έπαιξε ο Ηρακλής με 2 center forward και άνοιξε το κέντρο. Κόντεψε να χάσει και το μάτσο πάω. Ναι, αυτό. Αυτό ούτε μία τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό να σε προβληματίζει. Από τη στιγμή που μπαίνει ο Μπαστακός με τον Περόνε μαζί. Το κέντρο του Ηρακλή αποσυντώνει. Goal offside του ΠΑΟΚ, να λέμε τα λέμε όλα εδώ. Πέναλτι δεν το δίνει όμως τον ΠΑΟΚ σε μια φάση εκεί στο χέρι πάνω. Ναι. Λοιπόν. Για στημένο μάτς λένε εδώ. Τώρα ας πούνε ό,τι θέλουν, δεν ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω, λέω το αγωνιστικό. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο Ηρακλής θα χάσει την κατηγορία φέτος. Το πιστεύω ότι θα χάσει. Θα δώσαν όλα τα. Αγωνιστικά. Εννοείται αγωνιστικά. Ή θα πέσει λόγω χρεών κτλ. Καταρχήν θα φάνε και άλλο πρόστιμο για τον πανό που έγινε, έτσι. Τι πανό είχε. Βγάλανε ένα πανό εκεί, βρίζανε την μάνα του Σαββίδη και λοιπά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, με τα λεφτά είναι. Όλες άμα δεν τον πληρώσουνε, πώς θα γίνει. Άμα δεν τον πληρώσουνε. Λεφτά υπάρχουνε. Ο Σαββίδης θα τον πληρώσει. Λοιπόν, εγώ βλέπω. Καλά σας κάνανε, τους δώσατε τα 300 χιλιάρικα. Δεν μας κάνανε καθόλου καλά. Θα τους πάρουν τον ψήφο για την ΕΠΟ και θα χάσουν και την κατηγορία. Δυστυχώς, ναι. Την ψήφο. Ποιος θα την πάρει. Θα την ψηφίσει ο ΠΑΕ Ηρακλής μέσω του Παπαθανασάκη τον Ευάγγελο γραμμένο. Απλά πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά. Βάλε το γραμμένο λοιπόν, του να βάζει γκολ. Άσε τώρα εσύ, τώρα σε αυτά έχει σκοτάδι από αυτά, δεν ξέρει. Σκοτάδι λοιπόν, έχει εσύ. Να μην πω χαράματα. Οπότε λοιπόν λέω το εξή. Ότι έδωσε, τα έδωσε όλα ο Ηρακλής εδώ πέρα. Είδε το δέντρο και χάνει το δάσος. Δηλαδή... Ακολουθούν εύκολα παιχνίδια μετέπειτα του Ηρακλή. Όχι εύκολα. Τρία κρίσιμα παιχνίδια μετά από δύο αγωνιστικές. Είναι το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Είναι το παιχνίδι μέσα στα Γιάννενα και μέσα στην Κέρκυρα. Μια τριάδα. Εκεί έπρεπε να στραφεί ο Ηρακλής για να πάρει τους πόντους εκεί. Τους 9 πόντους για να ζήσει την κατηγορία. Δηλαδή να μην σε χτυπούσε εσένα, ας πούμε. Εμένα τι να με χτυπήσει. Να μην το διεκδικούσε με σένα. Εμένα δεν με πειράζει που με χτύπησε. Καλά έκανε από την πλευρά. Τι να κάνει δηλαδή. Μια κατηγορία είναι. Ναι, να κοιτάξει να... τι κατηγορία με τον ΠΑΟ και παίζει την κατηγορία. Και τι έκανε, κέρδισε την κατηγορία. Πήρε πόντο, μπορεί να κέρδισε ο Λεβαδιακός, έβγαινε δύο πιο πάνω. Εντάξει, για φαντάσου. Αν έχανε το παιχνίδι σήμερα όμως, τι θα γινότανε. Ποιο αν έχανε. Σήμερα, αν έχανε το παιχνίδι. Θα έχετε πάλι μείον ένα βαθμό. Εσείς που είστε καλοί άνθρωποι και αγαπάτε τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν το δώσετε το παιχνίδι στο Ηρακλή. Γιατί να το δώσετε. Ο Ηρακλή, γιατί δεν το δώσε στον ΠΑΟΚ. Πότε. Και να χτύπαγε τα άλλα παιχνίδια σήμερα. Πότε. Σήμερα. Γιατί να το δώσει ο ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ, αφού είστε μακριά. Σε 22 αγωνιστικές έκανε 2 νίκες όλο και όλο. Ναι. Δεν μπορεί να νικήσει τον εαυτό του. Ναι. Ποιο να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Άλλο λέω εγώ, μωρέ. Γιατί να το δώσει ο ΠΑΟΚ. Διεκδικεί το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Την πρώτη θέση στα play-off. Δεν κατάλαβα. Τι γιατί. Διεκδικεί. Διεκδικεί μέχρι και το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχασε σήμερα. Ναι. Αν κέρδαγε ο ΠΑΟΚ θα ήταν. Στην Καλαμαριά. Γιατί το δώσετε το 2005 το παιχνίδι. Στην Καλαμαριά το δώσαμε σήμερα. Για να σώσουμε την Καλαμαριά. Γιατί δεν θέλετε να σώσετε και τον Ηρακλή. Τι φοβάστε. Καλά, ρε φίλε. Υπάρχει στόχο. Τότε ήταν αδιάφορο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν είναι αδιάφορο. Είναι αδιάφορο, εννοείται και δεν. Θα φύγει κάτω από την πέμπτη θέση δηλαδή. Όχι, δεν. Θα πα για πρωτάθλημα δηλαδή. Φυσικά πήγαινε για πρωτάθλημα. Γιατί δεν είναι σκουλούρια σκέφτεται. Τέλο πάντων. Πιστεύω ότι το πήγε τέρμα. Πιστεύω ο Ηρακλής δεν έχει ποιότητα. Δεν έχει αυτό το σκέφτο. Δεν έχει ποιότητα. Και ο Λεωζίνη είναι ο μοναδικό παίκτη αθλητικά. Κέρδισε ο Κομπότη. Έχει εύκολο πρόγραμμα ο Κομπότη. Και πολύ φοβάμαι μην τον κερδίσει και εδώ μέσα τον Ηρακλή. Θα δούμε. Και έχασε την κατηγορία ο Ηρακλής. Θα δούμε. Εγώ τον ήθελα τον Ηρακλή πιο φρέσκο. Να πάει με τον ΠΑΟΚ να παίξει πιο χαλαρά, το να χάσει το παιχνίδι δεν είναι. Και τι είναι άμα το χάσει. Λοιπόν, εσείς άμα το χάνετε, τι θα γινόταν δηλαδή. Μιλάμε για τον Ηρακλή τώρα, ρε φίλε. Ο Ηρακλής παίζει την ιστορία του. Ποια ιστορία παίζει, πάλι θα τη χάσει την κατηγορία. Η ζωή του παίζει. Καλά, εσύ που είσαι καλό Μακεδονομάχος, γιατί δεν το έδωσε αυτό. Τα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν πολλές φορές. Ο Ηρακλής δεν τα κάνει ποτέ. Τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Πολλές φορές. Τι έχει κάνει. Δεν είπε μόνο σου, βοήθησε την Καλαμαριά κάποιο. Βοήθησε την Καλαμαριά. Βοήθησε τη Λάρισα. 2-3. Πότε. Επιβουλή. Βοήθησε την Ξάνθη. Βοήθησε την Ξάνθη. Και δεν είδε χαίρι από τότε. Θέλατε χαίρι να δείτε. Δεν είδε κανένα χαίρι. Μην τυχόν λοιπόν εκεί στον ΠΑΟΚ ξαναβοηθήσετε την Ξάνθη. Μην τυχόν. Όχι. Άντε μπράβο. Άλλο, παρακάτω. Λοιπόν, και νομίζω τώρα ότι.
Τι. Μείναν 7 αγωνιστικές ακόμα, πώς μείνανε. 7 ναι. αγωνιστικές. 8 αγωνιστικές. Ναι. Όσον αφορά την κατηγορία, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα είναι, μην γελιόμαστε, μακριά, αφού δεν μπορείς να εκμεταλλευτεί. Άσε τώρα το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Θα είναι μέσα στην πεντάδα, θα πάει για πρώτη θέση στα πλέι-οφ. Και το κύπελλο εννοείται, ναι, ναι. βασικότατο στόχος. Σήμερα γυαλίζαν την Τροπαιοθήκη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πω και για σένα. Λοιπόν, ναι, ναι. Για πες γι' αυτό, για να τελειώνουμε. Γι' αυτό να θα τον πω καταρχήν. Ναι. Κερδίσανε μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Α, έτσι. Στην Τουρκία, έτσι είναι. Γιατί υπάρχει ένα είναι η Άγκαρα Κουτσού, η Άγκαρα Σπόρμαλο. Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν πήγε ο παδός της στην Τουρκία μέσα, δεν ξέρω για ποιον. Είστε παντελώς σε μεγάλη απόσταση με τον παοξίδικο λαό, διότι, οπωσδήποτε. Διότι τουλάχιστον κάποιες χιλιάδες θα ήταν εκεί μέρα. Στην Τουρκία μέσα. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι τώρα θα παίξετε, τώρα ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι της χώρας, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Κυριακή. Λοιπόν, και θα παίξετε πιθανόν 5 φορές με Κωνσταντινουπολίτες. Μία θα παίξετε την Κυριακή με εμάς. Μία θα παίξετε, δύο φορές θα παίξετε με την Πεσίκτας, οι οποίοι είναι και αυτοί Κωνσταντινουπολίτες. Και πιθανόν θα κληρωθείτε πάλι με Κωνσταντινουπολίτη ή τον ΠΑΟΚ ή την ΑΕΚ. Α, έχετε συνάδεια με τους Τούρκους. Εννοείται, φίλε, είμαστε Κωνσταντινουπολίτες. Και φυσικά εγώ εύχομαι ολόψυχα την Πεσίκτας να προκριθεί για να χαρίσει επιτέλους νίκη σε όλους τους υγιούς Έλληνες φιλάδους. Υγιούς. Υγιούς, βέβαια. Σε καναμάτι, ρε. Από το μίσος που έχεις για την ομάδα μας θα μας βγάλεις και κανένα μάτι με τους μπούρες. Λοιπόν, θα σας πω εγώ. Καταρχήν, έλα. Για την Πέμπτη πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, διότι έπαιξε μια πάρα πολύ καλή μπάλα. Δεν έχω να σημειώσω τίποτα. Αμύνθηκε πάρα πολύ καλά. Οι γραμμές σου λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά και έβγαινε στην κόντρα πάρα πολύ καλά. Κάτι το οποίο δεν επανελήφθη σήμερα. Δυστυχώς, είχα πει εξυπαρχής. Πώς θα πες? Εξυπαρχής. Ναι. Εξυπαρχής. Είχα πει ότι ο κύριος Μπέντο δεν κατεβάζει ποτέ την ίδια ενδεκάδα κάθε φορά που παίζει η ομάδα. Κάνει rotation. Ναι. Και παρόλο ότι θα σεβαστώ αυτό που βγήκε και είπε ο πρόεδρος στο συνδρομητικό, ότι δεν πρέπει να κράζουμε. Γιατί? Και χρειαζόμαστε ενότητα και τα λοιπά η γιατί ομάδα. Δεν πρέπει, γιατί δεν πρέπει να κράζουμε? Γιατί απαγορεύει δηλαδή ο Μαρινάκης τον οπαδό του Ολυμπιακού να εκφραστεί? Και αυτός το σέβεται. Γιατί σέβεσαι τον Μαρινάκη τώρα αυτό? Δεν μπορεί ο οπαδός να πει ου, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, μπορεί, γιατί. Μπορεί. Τώρα, μπορεί, αλλά ευσχήμως, όχι βέβαια. Ευσχήμως. Δεν έχει ευσχήμως τα γήπεδα. Μάνες βρίζουνε, γυναίκες βρίζουνε, κοντίδες βρίζουνε. Τώρα άμα πάμε στο επίπεδο αλητείας είναι άλλο. Εγώ δεν έχω τέτοιο επίπεδο. Δεν έχεις επίπεδο τέτοιο. Όχι, αλητεία όχι. Ούτε η μάνα του τάδε παίχτη μου φταίει. Ο παίχτης της αντίπαλης ομάδας κάνει τη δουλειά του. Πληρώνεται για να κάνει τη δουλειά του. Εγώ κοιτάω τι κάνει η δικιά μου η ομάδα και οι δικοί μου οι παίχτες και κυρίως αυτός ο οποίος φυσιολογικά θα έπρεπε να τους έχει σε μια άλλη κατάσταση και όχι, ας πούμε, παράδειγμα, παίζεις με τη Λάρισα ρε Μπέντο, γιατί σε λέω κύριε και κύριε, αλλά το κυριλίκι τέρμα. Κόψτο. Λοιπόν, πας παίζεις τη Λάρισα 4-4-2 και χάνεις. Πας παίζεις 4-4-2 με την Κέρκυρα και παίρνεις σοπαλία στο Καραϊσκάκι. Η πεταμένη βαθμή, όπως έλεγα, και με τον Πλατανιά που κέρδισε η ομάδα 2-0 και δεν ήσουν ικανός να το διαχειριστείς, είναι 3, 5, 7 βαθμοί. 7. Αυτοί οι 7 βαθμοί είχα πει ότι θα κοστίσουν κάποια στιγμή και η στιγμή αυτή ήρθε. Δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς, η ομάδα αυτή τη στιγμή από τους 8 υπόλοιπους αγώνες πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 6 νίκες. Φοβάται. Εάν σταμάτας η ομάδα. Φοβάστε. Σταμάτα ομάδα. Κρεμούλα σας έπιασε. Θα χάσεις πάλι όπως πέρυσι και θα κλαις. Στίχημα σε έβαλα και δεν βάζεις για την Κυριακή. Αφού δεν τα πληρώνεις. Θα δω, θα στήσουμε άμα δεν είσαι τώρα. Επί του ασφαλούς. Συνέχατο, συνέχατο. Λοιπόν, πέρυσι χάσανε πάλι. Πάλι κλαίγανε, εντάξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εάν παίξει όπως έπαιξε με την Οσμάν Λί, πώς τη λένε αυτή, Κρίστοφερ Λί,
Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει ο ΠΑΟΚ, γιατί τον είδα. Έτσι να είναι παίξει. Μια μέτρια ομάδα. Μην μιλάς τώρα που έτσι μιλάω. Έτσι να παίξει όπως με την Οσμάν. Μην μιλάς αρκετά. Δώσε οδηγία. Πάρε το τηλέφωνο τον Πέντο και πες τον πρόεδρο. Έτσι να παίξει. Φτάνει το πιμέλο στον πρόεδρο. Λοιπόν, εσύ το λες ότι πει ο πρόεδρο. Φτάνει. Ο δικό λοιπόν, μου πρόεδρο είναι μάγκα. Δεν μα ναι, και ο δικό μου είναι πιο μάγκα. Κριτική το κάνουμε εμεί. Ναι. Λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε. Εάν παίξει όπως έπαιξε με αυτούς, ο ΠΑΟΚ δεν τη γλιτώνει, γιατί σήμερα δεν μας είπαν τι γίνεται και με τον αέρα των κοπανιστών που τους δίνουν λέει για να αναζωογονούνται και να τρέχουν όπως τρέχανε μέχρι πριν δύο εβδομάδες. Γιατί τώρα ο αέρας ο κοπανιστός φαίνεται δεν βολεύει, δεν λειτουργεί. Πρέπει να βρουν άλλο τρόπο. Καμιά πορτοκαλάδα, ξέρετε εσείς. Εμείς δεν ξέρουμε, για να το λες εσύ, τα ξέρεις εσύ. Τα ξέρετε, εσύ, καμιά πορτοκαλάδα. Εσύ, λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να συγκεντρωθούν και οι παίκτες και αυτός που κάνει τον προπονητή μας. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να σας σέβομαι, αλλά στην ομάδα είμαι φίλαθλος από το 1961 και έχω δικαίωμα να κάνω κριτική. Και η κριτική είναι παγαθό. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε Κυριακή να μου αλλάζει 5 και 6 παίκτες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί. Με την ΕΡΕ πήγε στο Λαύρο, με την ΕΡΕ. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ναι. Μην το διάκοψε. Σάββα Παπάζογλου πρόλαβε. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι για να κάνει τρεις ήττες ο πρωτάθλημα Ολυμπιακός, νομίζω πρέπει να ήταν το 2000, το 2001. Και από εδώ και στο εξής, πολλές θα κάνει. Μην μιλάς εσύ, ρε ομαδάρα, με δύο πρωταθλήματα. Όπως σου λέω εγώ. Βρε κακομύρι, τι να μου πει. Ρε τι να μου πει, 43 μισό έχω. Για τώρα το έχω μισό πάρει. Λοιπόν, 43 τι να μου πεις, ευρώ. Τι να μου πεις ρε, τι να μου πεις, ομάδα μπάμια είσαι, μπάμια. Όλο θα και δεν μπορεί. Κυριακή, την Κυριακή. Δεν μπορεί. Κοντή γιορτή η Κυριακή. Ας την Κυριακή ρε, με από μια Κυριακή κρίνονται όλα, εγώ γιατί... σήμερα έχω 43 στην τσέπη. Εσύ έχεις δύο. Κάτσε εκεί τώρα και λέγω για Κωνσταντινούπολιτες. Δύο άλλα τίμια. Για Τουρκοσπορίτες, μια και έχετε συνάφεια με αυτούς. Δεν μπορώ να καταλάβω τη συνάφεια. Εγώ ξέρω για Έλληνες. Δεν ξέρω τι Έλληνες είναι με τους Τούρκους το ίδιο. Όπως πέρυσι έλεγε για τη μάνα του Μπερμπάντοφ ότι είναι δικιά μας, λέει από το Πετρίτσι. Δηλαδή η Βουλγάρα είναι το ίδιο με την Ελληνίδα. Δεν το ξέρα αυτό. Ο Αμερικάνος είναι το ίδιο με τον Έλληνα. Τα ακούσαμε. Λοιπόν. Με λίγα λόγια, συγκέντρωση, σοβαρότητα και επιτέλους στους 8 τελευταίους αγώνες κατέβαζε την ίδια ομάδα, ρε άνθρωπε. Επιτέλους. Λοιπόν, ναι. Προλαβαίνεις. Προκάνει. Αν προλαβαίνω, άμα κάνουν το 16-16. Τι να κάνεις τα 16-16. Χιλιά άτομα στο κήπεδο σήμερα. Ποσός μας ενδιαφέρει. Ποσός σε νοιάζει εσένα. Ούτε θα σταθώ στο σημερινό παιχνίδι. Ναι. Πιστεύω αυτά που καίει τον κόσμο του Άρη. Είναι ότι βλέπει τους άλλους δύο ανταγωνιστές να βγαίνουν στα εκτός αέρας παιχνίδια και να πηγαίνουν και να κάνουν έναν υγιεινό περίπατο. Να περνάνε εύκολα από όλες τις σειρές. Όχι, δεν πέρασε, το είδα το μάτσο. Εγώ πηγαίνω. Σκαλιδέας, το είδα το μάτσο. Ναι, λέω για Καρδίτσα που πήγε η Λαμία. Θα καθάριζε ο νύχτα. Λοιπόν. και βλέπουμε εμείς ότι πάμε στα εκτός έδρας παιχνίδια και παίζουν οι άλλοι τελικό Champions League. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Σε αυτή την κατηγορία και εδώ και ένα μήνα από τότε που βγαίνω σε εκπομπές. Συνέχεια λέω για αυτό το θέμα, ότι η ομάδα πρέπει να πάρει τα μέτρα της και σε άλλα πράγματα. Τα μέτρα της για να τα πάρει πρέπει να έχει λεφτά, ρε. Δεν έχει λεφτά. Άμα δεν έχει, να μην ανέβει, ρε Κώστα. Δεν θα ανέβει, άμα δεν έχει. Άμα δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, με συγχωρείς, άμα δεν έκανε συμβόλαιο 300 χιλιάρικα στο Τσιπούρ, ναι, και τα είχε αυτά τα 300 χιλιάρικα κάβα. Ναι. Είχε ανέβει την κατηγορία, δεν την είχε ανέβει. Άμα τα έδινε για δώρα. Για κάβα, ναι. Αντιλαμβάνω. Ναι, αντιλαμβάνω. Το συμβόλαιο του Τσιμπούρ ήταν η ανοδό σου. Ναι, στην κάβα. Ναι. Αυτά που ζήτησε ο Δέλλας εγγύησε και δεν ήρθε στον Άρη. Τα άμαθες τι έγινε. Δέλλας δεν κόρε εδώ, σου λέει. Δεν είναι το πρόβλημα. Κάβα έχεις, ρε, του λέει του Καρυπίδη. Τι κάβα να έχω, λέει. Οι αποθήκες μου είναι αδιανές. Τι κάβα να έχω. Το παιχνίδι που είδαμε καταρχήν την Τετάρτη με τη Σπάρτη, εκεί φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα αποθητηρίων. Εγώ διέκρινα. Δηλαδή είδα μια ομάδα η οποία ήταν σχεδόν παντελώς αδιάφορη, δική μας υπέρθεση, δεν ξέρω. Ήταν μια κατάσταση αρρωστημένη. Είδα μια ομάδα χωρίς διάθεση, χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς τίποτα. Και μου έδειξε μια διάθεση υπέρθεση που θέλω να δείξω τον προπονητή. Και εφόσον υπήρχε αυτή η κατάσταση, που για μένα δεν ήταν το βασικό πρόβλημα αυτό της ομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα, αν τυχόν δηλαδή δεν αφαιρεθούν οι βαθμοί στη Λαμία, πρέπει να κάνει 16-16. Στο καφέ... Όσο τρελό και αν είναι, όσο και στο καφενείο μου πες ένα σατανικό σχέδιο. Ναι, ένα σενάριο για, ναι. που ακούγεται και αυτό. Και σήμερα είδα ότι ήσουν πολύ με τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί? Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα σενάριο το οποίο να σωθεί ο Ηρακλής αγωνιστικά και να πέσει λόγω της άδειας. Και να πάρεις εσύ σαν τρίτος. Μόνο ένα υπάρχει, υπάρχει αυτό το σενάριο, δεν υπάρχει. Μόνο ένα Αριανός με θηλυκό μυαλό θα σκεφτόταν αυτό το υπέροχο σενάριο. Πάντως μου αρέσει γιατί τώρα κατάλαβες ότι δεν υπάρχουν λεφτά στον Άρη. Ποιο? Ο Βασιλάκης. Βασιλάκης. Δεν, δεν έχουν λεφτά, λέει. Τάρι, πήδη, ναι. Δεν είμαι στη τσέπη. Όχι, από τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα, από τις μεταγραφές, από το σχεδιασμό. Άκου, με τους ελεύθερους, με τους ελεύθερους παίκτες που φέρανε. Άκου, Τζόρνταν. Χωρίς καμιά μεταγραφή. Ναι. Λοιπόν, οι δεν έχεις καταλάβει. Είναι μια χαρά για την κατηγορία και επιμένω σε αυτό. Επιμένεις. Ότι οι παίκτες είναι πολύ καλοί για την κατηγορία και δεν φταίει το εμψυχολικό. Πάντως, όλα τα μάτς που έχεις παίξει, το κέντρο σου το έχουν πάρει αντίπαλοι. Πόσο τρώνε τα χάφια αντίπαλοι και με Απόλλωνα. Και με Λαμία. Δεν με Απόλλωνα, αν δεν έπαιζα με πέφτει. Και σέντερ φορ καθαρό δεν έχεις. Ο Καπνίδης είναι ο καλύτερος που έχεις. Δεν τον έβαζε ένα στόχο. Το μοναδικό μάτς που μου πήραν το κέντρο ήταν η Λαμία. Ποιο άλλο μάτς έχασα το κέντρο? Γιατί με τη Σπάρτη δεν το έχασε το κέντρο. Με τη Σπάρτη? Δεν το έχασες. Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Στον Εύωσμο το κέρδισε το κέντρο, στον Εύωσμο. Εκεί με τον Τριανταφυλάκο αυτή και τον Τόι, ξέρω εγώ. Μοιρασμένα παιχνίδια ήταν. 2-1 το κόβω. Με τον Όφη στον Καριλά δεν έχασε το κέντρο. Το 1-0. Λοιπόν, τα είπαμε. Διάλειμμα να μπει ο Σλαμά. Γιατί είσαι αυτά τα μούτρα? Η καρδιά σου τι έχει? Στο σου κόβει. Έφραγμα έπαθες. Τι έπαθες, ρε μαλάκα? Αριθμία έπαθες. Μαρμαριγή. Πάνε να τα δεις, εντάξει. Πάνε να τα δεις, εντάξει. Πάνε να τα δεις, καρδιά είναι τώρα παιχνίδι να πούμε, άμα τα προλάβεις. Προλαβαίνω να πω μια λέξη. Προλαβαίνει να πει μια λέξη, να πει μια λέξη. Μπέντο. Μπέντο. Την Πέμπτη με τον Ατρόμητο, άστο κύριος πέθανε. Και την Κυριακή στην Τούμπα θα μου βάλει τον Ανσαριφάρ και όχι το Πάλτο, το... Πώς το λέμε αυτό, ναι. Ο Καρντός, ο Μπερμπάντοφ. Που μας κουβάλισες, εμείς δεν έχουμε τέτοια υπομονή, ούτε είμαστε βόδια. Τον έφερες, πάρ' το να τον ταΐζει σπίτι σου. Και μην ξεχνάς, Μπέντο, 21 χρόνια σε τάτε βάση του μπα. Στην δείξε ομάδα, άσε ρε παραμύθα. 21 χρόνια παράδοση. Ραπτό, ραπτό.gr. Ψόφιε. Ψόφιε. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις. Ραπτό.gr, την ακούς. Οποιαδήποτε στιγμή στο site rapto.gr. Πάμε διαφημίσεις να μπει ο Ασλαμάς και ο Γιώργος. Τους βλέπω και τους δυο καταβεβλημένους. Δεν ξέρω και το Γιώργο γιατί. Πήδαγες Γιώργο? Πάμε διάλειμμα. Το Γιώργο. Γιώργος είναι αυτός. Διάλειμμα. Like, μαλάκες, like. Στην ασπάση, το πέναλτι που κερδίζεις. Πεναλτάρα ήταν. Το 83 με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα είναι βουτιά του Κούδα. Πεναλτάρα είναι. Με τον Λούσο είναι πεναλτάρα. Με τον υπόλοιπο λόγο είναι βουτιά. Μέσα ήμουν εκεί μπροστά ήμουν. Σταμάτα ρε. Θα μπει στο YouTube και θα τα δει. Ποιο YouTube ρε να μπει βρε Χαϊβάνι τώρα 21 είτε σε έχει σερή με τον Ολυμπιακό. Καλά, καλά. Έχει παράδοση βρε τώρα. Άλλαξε πιδρότες και τα YouTube και πάσου. Και πάσου. Έμαθε και τα YouTube. Θα μπει στο YouTube και λέει. Μιλάει ο Ασλαμάς. Μου έλεγε στο διάλειμμα ο Ασλαμάς ένα ωραίο που του είπαν κάποιοι παοξίδες. Όχι, του το είπα και λέει συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ότι, ο Δάμανος ο Λουλουδάς. Ότι ο Λουλουδάς τι. Ναι. Ναι. Λάθος του Ίβιτς. Ναι. Λάθος του. Προφανώς ο Ίβιτς το αποφάσισε. Ναι, 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 ναι. Να μείνει ο Σάκοφ να εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του στο μάτι του σημερινό. Που θα με φτιάξει. Είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει με πάθος και να ρίξει λίγο ξύλο. Ο μόνος. Το δεύτερο λάθος. Λέει ο Δάμανας, ας μη μου τον έβαζε με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό δεν το θέλω το Σάκο. Το δεύτερο λάθος του. Ποιος άλλος παίκτης ήθελε σήμερα Τούμπα, Καφτατζόγλιο, να παίξει βασικός. Του πάω προφανώς. Ναι, και δεν έπαιξε καθόλου. Ο Κάτσε. Ο Κάτσε ήταν με δύο κόκκινες. Α, ναι, 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 το είπε. Ο Κάτσε μαζί με τον Σάχοφ και το Χαρίση Δεκάρη να πέσει το ξύλο της αρκούδας. Τώρα με το Φλόρο τον Ενρίκη, το Φλόρο τον Μπίζεσμαρ, πολύ σωστά και τα λοιπά. Και τον Τζίμιρο, καλά, ο Τζίμιρο το παιδί δεν είναι για κλωτσίδια και τα μπουλιά. Ο Τζίμιρο. Ούτε ο Άρντα είναι για κλωτσίες και μπουλιές.
Ο άλλος ο Πεδαράς, ο Μπρίγιοβιτς είναι δε μασάει. Τον έπαιξε πολύ καλά ο Ζαμπάρης. Το κοντά. Τζόνταν. Τι λέει, τι γράφεις ρε φίλε. Λέγε ένα σλαμά, ίσως το μάτι. Ήμουν. Λοιπόν, τρία πραγματάκια. Τρία πραγματάκια. Για να μιλήσουν τα παιδιά όσο θέλουν. Σταμάτα λίγο. Λοιπόν, αυτό με το Σάκο το είπαμε. Ο Ίβιτς πετάει πετσέτα, λευκή πετσέτα. Με τον Κλάους. Στο 85. Βάζει τον Κλάους. Το αφήνω, κάνω χαβαλέ. Βάζει τον Κλάους, πώ λέγεται το παλικάρι. Σε 11 λεπτά, μαζί με τις καθυστερήσεις δηλαδή εννοώ, ακούμπησε την μπάλα κατά λάθος μια φορά με τη γάμπα του. Αυτό. Πάει αυτό. Από πίσω μου το έχω δω. Μετά είπε ξένα. Όχι. Ναι. Λευκή πετσέτα κανονικά. Ναι. Τώρα. Ναι. Πρώτα, χίλια μπράβο στους οπαδούς του Ηρακλή που δεν μπήκανε μέσα για να κάνουν τη δική τους επανάσταση κόντρα στη νέα ποδοσφαιρική Βαστήλη. Γιατί κάποιοι επενούν στην πόλη, λένε ότι άμα βλέπεις αδικία να μπαίνεις μέσα να ξεκινάει η επανάσταση. Μπράβο που δεν μπήκανε στον goal που είναι offside 2,5 μέρες. Με ενημέρωσε, δεν ξέρω αν επειδή ο Άξης είναι Καβαλιώτης, αν ξέρει τον κύριο Βασίλη τον Καραβασίλη. Το χέρι του αμυντικού του Ηρακλή είναι στη θέση του. Φατσικά το ξέρω. Έπεται, δεν προηγείται το χέρι. Έπεται. Το οποίο ο Περικλής Βασιλάκης είπε καλά κάνει και δεν το δίνει. Ο Περικλής ο Βασιλάκης. Καλά είπε, κάνει και δεν το δίνει. Οι άλλοι που το είπαν ότι ήταν πέναλτι και έπρεπε να το δώσει. Οι άλλοι, όλοι οι άλλοι. Ψήνει. Όλοι οι σχολιαστέ. Μαρία. Το σόι. Περικλής Βασιλάκης τώρα. Είδα αυτή την και ποιοι είναι οι άλλοι σχολιαστέ. Λοιπόν, άκου να δει. Θα σε φέρω την άλλη Κυριακή εδώ. Να τελειώσω 30 άτομα ποιοι το είπαν. Να τελειώσω και μετά. Και μετά μιλάς εσύ. Καλά και λοιπόν. Πέντε κάνουμε τη δουλειά μας. Μετά να μην μιλήσουμε δηλαδή. Μαλάτο, σε άκουσα με προσοχή, μιλούσε πολύ ωραία. Right. Λοιπόν, δεν ξέρω, μου είπε ότι ο Βασίλης ο Καραβασίλης είναι πολύ συμπαθέστατος, λέει, ένα πολύ καλός άνθρωπος, συχνάζει πάνω στις καμάρες. Διάφορος όμως είναι, εντάξει. Ναι, στις καμάρες πάνω συχνάζει ο άνθρωπος, στην Καβάλα. Στον Καναδό, ε. Στα στενά πάνω και στις στον καμάρες. Στο Σούγελο, στο Σούγελο. Στον Καναδό. Ναι. Εκεί συχνάζει ο άνθρωπος, να είναι καλά. Τη συμπάθειά μου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν ανθρώπινο offside, δεν οριακό. Ο διαιτής, ο Χρήστος Γκράνας, αστυνομικός, και ο άλλος αστυνομικός ήταν την Τζάνφ και οι δύο, θρακιώτες. Γλίτωσε από αστυνομική, λέει, από θρακική ο Ηρακλής σήμερα. Το βλέπω το μάτς ξανά με τον Ραπτόπουλο και μάλλον στους 50 παοξίδες, άμα θέλουν, αν έχει πάρει ο Ηρακλής ένα κουκούτσι στον αγώνα όλο. Καταρχήν να πάρει κάρτες, δεν πήρε κάρτες. Ένα κουκούτσι. Στο πειθαρχικό ο Γκράνας ήταν απαράδεκτος. Ούτε κουκούτσι δεν πήρε. Στο πειθαρχικό έπρεπε να πούμε θα τα πει μετά. Με κάρτες. Τελειώνω για να το πεις. Ναι, όχι, επειδή δεν πήρε κουκούτσι. Δεν πήρε ούτε κουκούτσι. Ναι. Πήρε τα καρπούζια όλα. Πήρε και το ράπ στο τέτοιο. Πάλι το διαιτητικό δεν με νοιάζει καθόλου, άστο. Α, πέσα, δεν σε νοιάζει, αλλά την πέταξες. Δεν με νοιάζει, άστο. Λοιπόν. Χίλια μπράβο σε όλους τους παίκτες του Ηρακλή. Σε όλους, ακόμη και στο Γροντί και στο Λεωζίνιο που σήμερα δεν ήταν καθόλου καλοί. Και σε αυτούς μπράβο γιατί είναι μια προσπάθεια. Είναι μεσαίος παίκτης στην πλευρά. Ναι, εντάξει το παιδί. Ναι. Όσο να λες, βάλει τον Μπούρο εξτρέμ, δεν τραβάει. Μα μπακ είναι εσωτερικό χαφ. Ναι, τους βάζουν και σε παίκτη. Επειδή δεν έχει υλικό, αναγκάζονται κάποιοι παίκτες. Α πούμε από τα εξτρέμ σου Γκροντί και Μοντέρο, δεν πήρε τίποτα. Όμως. Θα ήμουν πάρα πολύ άδικος αν δεν έδινα έξτρα χίλια μπράβο σε ένα παλικάρι που από τη μέρα που ήρθε, εδώ και δύο μήνες, παίζει σαν να είναι, σαν να γεννήθηκε μέσα στον Ηρακλή, δηλαδή τα γεννητούρια να γίνανε στη Μίκρα ή στο Καφτατζόγλιο, τον Χρήστο Δοδόνη. Η προσπάθεια σε δύο που κάνει στο τελευταίο 7 στο τελευταίο 7 λεπτό, εκ των οποίων η πρώτη τελευταία οδηγεί στην ουσία στη φάση γκολ, αν είναι κάποιος εκεί λίγο κοντά, σε φάση γκολ, στην ουσία έγινε η ευκαιρία, είναι απίστευτη. Και η άλλη που τρώει την κάρτα στο 85, στο 94. Χίλια μπράβο στον σκηνοθέτη που με το που τελειώνει το μάτς πηγαίνει και το δείχνει ξαπλωμένο να πέφτει κάτω χωρίς ανάση. Μπρούν τα κάτω αυτός και από πάνω να πηγαίνουν και το χτυπάνε οι συμπαίκτες του. Χίλια μπράβο ρε Χρήστο Δόνη, ειλικρινά. Αυτά, καλή λοιπόν, καρδιά, η επανάσταση συνεχίζεται. Εγώ δεν θέλω τίποτα, μόνο δύο δευτερόλεπτα. Ποια επανάσταση. Μισό λεπτό. Ότι είναι επανάσταση. Όταν λες επανάσταση. Η επανάσταση που κάνουν οι δίκαιοι και τα λοιπά. Ναι. Δίκαιοι. Λοιπόν, ναι. Μόνο κάτι θέλω από τον Ασλαμά, ούτε να τον κράξω, ούτε να τον αντικρούσω, ούτε για οτιδήποτε. Όλα είναι ας πούμε ένα τοπικό ντέρμπι κλπ. Ενώπιος όλου εδώ του πάνελ και των τηλεθεατών. Θέλω να σε μάθεις λίγο αγγλικά. Η λέξη ντέρμπι δεν συνοδεύεται από τοπικό, είναι από μόνη της ντέρμπι εξορισμού. Είναι τοπικό όμως, είναι του τόπου εδώ. Γιατί το άλλο, το ελκλάσικο της χώρας είναι πάω Ολυμπιακός.
το μεγάλο ντέρμπι την άλλη Κυριακή. Αυτό είναι ένα τοπικό. Το ελκλάσικο της Ελλάδας. Αν είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τώρα. Εμένα αυτό το κομμάτι είναι. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Μεγάλωσα 30 αιώνες με το ελκλάσικο να είναι. Που είναι και ένα για μένα από τα τρία του κόσμου. Στα τρία του κόσμου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι Glasgow Rangers Celtic. Είναι Boca River. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πολύ ωραία. Αν κάποιοι βάζουν και ένα ή δύο ακόμη, μπορεί. Τώρα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γελάνε και αυτό κράτα το για τη δική σου απόψη, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όχι, χιλίων, το παοξίδων είναι που οι άνθρωποι έχουν... Ναι, τώρα έχεις άποψη και για τους παοξίδες, δεν ξέρω. Άλλο θέλω εγώ να μου πεις. Μια κουλτούρα σχετική υπερασπέρα. Ρε, μη φοβάσαι, δεν αρπάζομαι. Εσύ δήλωσες εξάλλου ότι θες το κύπελλο να γίνεται με διπλά μάτς. Βεβαίως, και το λέω. Άρα... Και αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά στο μπάσκετ ότι ήμασταν ακατάλληλοι για όλα. Εννοείται. Καλά, διπλά μάτς κυπέλλου, εννοείται. Εντάξει. Φυσικά. Ναι, εννοείται. Διπλά μάτς. Εννοείται. Ο τελικός διπλός εννοείται. Για να μην αδικηθεί κανένας. Η Λίνκο, αν τα μάτς. Νίκο, μετά κάνε την κάμερα γιατί δεν φαινόμαστε. Λοιπόν, η Λίνκολ δεν πήγαινε ποτέ στο κοντινό. Να μην πάει, ρε φίλε. Αν είσαι διπλά μάτς. Με το ζόρι πρέπει να πάει. Να μην πάει, ρε φίλε. Α, τόσο πολύ αγαπητό. Σοπαρε μεγάλε. Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν κατάλαβα. Δεν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Ναι, τι αγαπάς. Εσύ αγαπάς τον Μπάου. Τάσε, εσύ επειδή ξέρεις τι. Εσύ αγαπάς τον Μπάου. Δυστυχώς έχεις τον Ηρακλή σαν τη Λίνγκολτ. Κατάλαβες και θέλεις κάποτε κι εσύ σαν έκπληξη να πας στον τελικό. Stop. Όχι, το θέλω να ρωτήσω κάτι. Προστάτευσα και το 2001 δεν άρχισα να πάω εγώ για να πάει ο Ολυμπιακός με σένα. Απάντησέ μου σε κάτι που θέλω μόνο. Ναι. Όχι απάντηση. Να τοποθετηθεί για τον πανό που κρεμάστηκε στο Καταζόγλιο. Για τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι έγραφε. Α, δεν ξέρει. Δεν ξέρω, καταζήτησα. Όλα τα άλλα τα ξέρει, μόνο αυτό δεν ξέρει. Κάποιοι μου είπανε ότι ήταν στα βουλγάρικα. Λοιπόν, ο κόσμο κατάλαβε. Μα είπα στα ρούχα. Θα μιλήσω εγώ για τον πανό. Λοιπόν, εγώ το είπα στην παρέα μου έξω. Θα το ρωτήσω τον Ασλαμά. Εάν έρθει στο στούντιο για τον πανό και θα μου πει. Δεν ξέρω τι ήταν το πάνω. Θα σου πω εγώ για το πάνω. Να πω εγώ. Δευτερόλεπτα. Όχι, ο Ασλαμά θέλω να πω. Εγώ θα σου πω. Εγώ τελείωσα. Τώρα ο Γιώργο θα σου πω. Θα τελειώσει ο Γιώργο. Απάντηση μηδέν, δεν πειράζει. Θα τελειώσει ο Γιώργο. Θα δεν το διακόψει κανένα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα ρίξουμε γραμμέ και θα το βουλώσουμε. Το πάνω, δεν με απαντήσετε. Θα σου απαντήσω εγώ για το πάνω. Όχι, ο Ασλαμά θέλω. Εγώ. Δεν ξέρει. Θα σου απαντήσω εγώ. Πολύ ευαισθησία οι παοξίδε με τι μάνε. Ερώτηση κάνουμε. Εγώ θα σου απαντήσω. Όταν βρίζετε του Μαρινάκη τη μάνα, του Λαμπριάκου τη μάνα, την πηδιά τη μάνα του Λαμπριάκου. Του Χατζιπαναγή τη μάνα. Του Χατζιπαναγή μάνα. Του Χατζιπαναγή τη μάνα. Σας έπιασε η ευαισθησία. Ναι. Ότι βρίζανε τη μάνα. Είδες εσύ κανένα πανό με στην τούπα του Μαρινάκη τη μάνα, σε ρωτάω. Εγώ θα σου πω. Απάντα μου, του Μαρινάκη τη μάνα, κάνα πανό το είδες. Δεν με απαντά. Α, ευαίσθητο. Δεν με απαντά. Σα απαντάω εγώ. Η ευαισθησία σας. Είδες κάνα πανό με το στόμα. Με το στόμα έπρεπε να το σταματήσεις. Με το στόμα και με την γραφή το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Η καφρίλα είτε είναι ελεκτική. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άμα φωνάξουν 30 άτομα σε 10.000 κόσμος, δεν ξέρεις ποιοι είναι. Όταν, το λοιπόν, πανό φαίνεται όμως. Ακούστε κάτι. Όταν βρίζουν τις μάνες των ποδοσφαιριστών ναι. σε οποιοδήποτε γήπεδο της Ελλάδος και στην Τούμπα και στην Καϊλάου και στο Καραϊσκάκι παντού. Όταν βρίζουν τη γυναίκα και τα παιδιά του ποδοσφαιριστού. Μαζί σου είμαι σε αυτό. Άλλο λέω. Περίμενε. Όταν η Τούμπα έγινε διάσημη για το Καριολίκι και την καφρίλα της, ναι. Θα σου πω εγώ. Όταν ο λαός του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ θελκτικός όταν έσπαγε τα μαγαζιά, τις βιτρίνες και με τα κοτρόνια. Ναι. Έρχεται τώρα ο πενηντάρης ΠΑΟΞής να γίνει ευαίσθητος και να πει κατεβρίσανε τη μάνα. Εσύ που τα ξέρεις όλα, θα κάνω μια ερώτηση. Κατεβρίσανε τη μάνα. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που με τα ψάρια, με το μάνταλο, με τις 7.000 στα μπεγκαλικά, ναι, έγινε διάσημος γιατί τα έσπασε ο ΠΑΟΞής στην Τούμπα. Τι είναι αυτά που δεν έβρε τώρα. Λοιπόν, πενηντάρισε, έβγαλε χοληστερίνη. Δεν απαντά. Έβαλε λουστρίνη παπούτσι και κανονική κάλτσα. Και πειράχθηκε που βρίσανε τη μάνα του Σαββίδη. Δεν απαντά. Αυτοί που βρίζουν. Προβλέπω ότι είσαι συνήγορος του αλλού του, αλλά δεν απαντά. Γιατί εντάξει. Σε φοβηθώ. Ότι όχι, αν με φοβηθείς. 40.000 παοξίδες. Δεν με απαντάτε. Τις μάνες του Λαμπριάκου. Δεν με απαντάτε. Πανό είδα εγώ. Τις μάνες, ξέρω εγώ, του οποιοδήποτε. Είναι το ίδιο. Ευησυτοποιήθηκε. Είναι το ίδιο. Καλετή κουλτούρα. Πανό είδα να φαίνεται. Το... Καλετή πολιτισμό. Καλετή κουλτούρα. Πάνε Γιώργο, άντε βία πέδανε. Παλιο κάφρι και πριν μιλήσει ο Γιώργο. Δεν με απαντήσατε. Πριν μιλήσει ο Γιώργο, ένα ευχαριστώ από μένα στον Γιώργο. Από καρδιά. Σα ακούω, Γιώργο. Γιώργο, πάμε και πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμέ. Πάμε λοιπόν. Ευαίσθητος. Δεν με απαντήσατε. Α, έτσι απαντήσουμε μωρέ τώρα. Πηδάτε τις μάνες του κάθε αυτού. Άλλο είναι το πανό και άλλο είναι το λεκτικό. Το ίδιο είναι. Δεν με απαντήσατε. Καμία ο ένας δεν το είδε, δεν κατάλαβε. Καμία και ο άλλος με απάντησε γαλλικά.
Πε μου τι λέει να πάρω θέση. Γιατί δεν ξέρει να εσύ, τα άλλα πώ τα ξέρει. Μαρινάκι η μάνα. Τα άλλα όλα τα ξέρει. Αυτό γιατί δεν το ξέρει. Του σκόρδα η μάνα. Το είπα εκεί στο hardball σε 30 άτομα σήμερα. Ο Ασλαμά θα μου πει ότι δεν το είδε, δεν το ξέρω. Καλά κάνει. Να τι απαντήσει. Καλά κάνει. Δικαίωση άλλη μια φορά. Εσεί τι κάνετε. Καλά κάνει. Τι κάνετε, δίνετε εύσημα στι μάνε των αντιπάλων σα. Πάμε ρε φίλε από εδώ πέρα τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Βρήσανε ρε φίλε να πούμε με πανό το Σαββίδι και τη μάνα του. Και τι έγινε. Λέω τοποθετήσου. Σιγά τα έπρεπε. Δεν το είδε. Τη μάνα του δεν βρίσκεται. Και τι έγινε. Το καταδικάζω. Καταδικάζεις. Το καταδικάζω. Εγώ δεν το καταδικάζω. Πάρε τώρα στους χαρμπολίστες και πες τους. Ο Ασλαμάς που καταδικάζει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καλά κάνανε και βρίζανε τη μάνα του Σαββίδη. Και καλά κάνουνε στην Τούμπα και βρίζουνε τις μάνες των αντιπάλων. Δηλαδή όταν βρίζουνε τις μάνες των αντιπάλων, βγαίνεις εσύ να πεις γιατί βρίζανε τη μάνα του Σαββίδη. Είσαι ο του νούμου ρε, πανού εγκαμασμένο ρε, δεν είμαι το στόμα λεκτικό ρε, καταλαβαίνεις. Και τι έγινε. Δηλαδή κάτσε, άμα έρθω εγώ και βρίζω τη μητέρα σου. Ή κρεμάσω να πάνω εκεί. Το ίδιο δεν είναι. Αν τη βρίσκω λεκτικά θα πεις. Όταν είσαι, εσείς κάνω εγώ τώρα κουβέντα με εσάς, είσαι σε 10.000 άτομα και βρίζουν 30 άτομα, το ίδιο είναι 30, με το πανό. Για 30. Του Μαρινάκη του μάνα την έβριζε όλη Τούμπα, την έβριζε πέρσι. Άσε ρε, τι έγινε. Εγχωρώ, όλη Τούμπα. Στεναχωρέθηκες για του Μαρινάκη. Δεν το άκουσες. Okay, στεναχωρέθηκες για του Μαρινάκη. Μάνα δεν είναι εκεί. Δηλαδή αν ο Μαρινάκης κάνει αυτά που κάνει, φταίει η μάνα του. Και τη βρίζουνε. Εγώ τα καταδικάζω όλα. Δεν σε είπα τα καταδικάζω. Όλα, αλλά τα πανώ, τα πανώ. Γιατί δεν πρέπει να κατέβει το πανώ, ρωτάω εγώ. Εκεί θέλω να το πάω. Να κατέβει. Τότε πρέπει να διακοπεί για το μάτς. Να διακοπεί για δύο. Όταν βρίζετε εσείς τις μάνες των αλλωνών. Ρε πάλι για πανώ μιλάμε τώρα. Δηλαδή όλες πέσει μπάλα. 40.000 κόσμος του βρίζουν τη μάνα. Δεν ευαισθητοποίησε. Για του Σαββίδη που ευαισθητοποιήθηκε. Για τα πανώ μιλάω εγώ. Για πανώ και μαλακίε τώρα. Φιλαράκο, εσύ άλλο μην περίμενε να στείλει σήμερα, τώρα θα βρίσκει άλλα να λε. Ευαίσθητο τώρα πάνω. Τώρα θα βρίσκει άλλα να λε. Εσύ, τεκτούρα. Παιδιά, πάμε στον Γιώργο γιατί θα χάσουμε την. Καλά, πεντάλα, πού να πάνε. Τέλο, δεν μιλάει κανένα ο Γιώργο. Δεν το διακόψετε. Αυτή είναι η επιτυχία σου. Τι είδαμε σήμερα. Τι είδαμε σήμερα. Είδαμε για μένα καταρχήν που πρέπει να δώσουμε μπράβο και που πρέπει να πούμε ότι έγιναν τραγικά πράγματα. Καταρχήν για μένα, οποιοδήποτε συνειδητοποιημένο Ηρακλειδέα πρέπει να κράξει του παίκτε του. Διότι δεν σεβάστηκαν το ότι ο Ηρακλής έχει ένα ιδιαίτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ και ότι προσπαθεί να κρατήσει μια παράδοση. Και ο Ηρακλής από θέμα πάθους, δεν θα μιλήσω ποιότητας γιατί ποιότητα δεν έχει, κατέβηκε λες και έπαιζε με τη Λαμία, λες και έπαιζε με τη Λάρισα, λες και έπαιζε με την Ξάνθη. Δεν έδωσε καμία βαρύτητα παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει ο ΠΑΟΚτσής και να πει δώσαν τον υπερπάντο του αγώνα. Τι λέτε, τα πρώτα 10 λεπτά γίνανε. Όχι, έπρεπε να του σκοτώσετε, Ηρακλήδης. Να πάρει τον μπαζούκα και να του σκοτώσετε. Δεν, άκου τώρα. Ναι, δεν έπαιξαν καθόλου μπάλα. Δεν τηρήσαν τη φανέλα των παιχτών του Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, το ίδιο δυστυχώς ισχύει και με του δικού μα παίκτες. Οι δικοί μα οι παίκτες, ενώ του το είχε πει ο προπονητής και το είπε και στη συνέντευξη, ότι εγώ του είχα εξηγήσει, λέει ότι εδώ έχουμε να κερδίσουμε 19 χρόνια. Και πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Οι δικοί μας παίκτες το πήραν πιο soft, πιο χαλαρά από όσο πρέπει. Αυτό που έγινε με τον. Φυλάξαν πόδια, Γιώργο, λες. Δεν ξέρω, έτσι φάνηκε. Λοιπόν, καταρχήν, δεν είναι δυνατόν να τρως τόσο ξύλο και ο Χαρίσης και όλοι και να μην αντιδράσει καθόλου. Ο Γκράνας δεν δέχτηκε ούτε μία για μένα, γι' αυτό δεν έδωσε κάρτες. Έπαγε Γιωδάνη. Ξύλο ο Χαρίσης και ο άλλος. Φυσικά, ξέρω. Και τώρα γιατί λες ότι δεν έπαιξε με πάθος ο Ηρακλής. Δεν έπαιξε, δεν είναι πάθος, δεν είχε τέχνη ο Ηρακλής. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο. Μηνύματα που χαρακτηρίζουν έχουν τέτοιους χαρακτηρισμούς, γιατί αν θα στείλουν τώρα και οι άλλοι, μην το κάνουμε. Θα στείλουν και για τον Άρη και πάει λέγοντας έτσι. Θα στείλουν και για τον Άρη. Όχι, άστα, περνάνε τώρα. Δεν κράζουν μόνο. Μένα μας κράζουν όλους. Πώς θα γίνει. Δεν καταλαβες. Δεν καταλαβες τι είπα. Δεν είπα για μένα. Δεν είπα για μένα. Συγγνώμη και εγώ. Πονοχλαγωγία γίνεται έτσι. Δεν θα διακόψει καμία φορά κανένα τον Γιώργο. Πέντε λεπτά έχει να πει ό,τι θέλει. Δεν θα το διακόψει, Τζόρνταν. Στο λέω σε εσένα ειδικά. Δεν το διακόψει κανένα. Σε μένα ειδικά γιατί. Γενικά γιατί εσύ διακόπτει. Δεν διακόπτω εγώ. Τότε δεν το ξαναδιακόψει. Πάμε. Λέγε Γιώργο. Λοιπόν, παίξανε δυνατά, αλλά όχι σαν να παίζουν τον ντέρμπι τη ζωή του. Ναι. Λοιπόν, δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα παίκτη σε κανένα γκράνα. Κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ δεν άσκησε πίεση στο διαιτητή. Ο διαιτητή χάνει τον πειθαρχικό. Θεωρώ ότι μα ευνοεί καταφανέστατα ο βοηθό, ο οποίο ντροπή του κυριολεκτικά. Ντροπή του για αυτό που κάνει, γιατί δεν θέλω να το δω μες στην Τούμπα να γίνεται σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αυτό το site. Θεωρώ ότι το πέναλτι είναι πέναλτι. Δεν ξέρω τι λέει ο Βασιλάκης και ο κάθε Βασιλάκης. Λέω την προσωπική μου άποψη με τις γνώσεις που έχω. Θεωρώ ότι το πέναλτι είναι καταφανέστατο πέναλτι. Κόβει επίσης ένα απίστευτο offside στον Περόνε, ο οποίος φεύγει μόνος του και του κόβει ένα offside ο ίδιος επόπτης. Offside είναι.
τραγικό. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι offside. Γιώργο, όσο το είδα ξανά, offside είναι. Καλώς. Απλά είναι τρομακτικά ωριακό. Ωραία. Δηλαδή, αν το αφήσει. Κάτσε να μιλήσει, είπαμε να το διακόψουμε. Όχι, δεν θα το λέω εγώ. Πάμε, πάμε. Γιατί να το πει, εγώ δεν μπορώ να το πω. Πάμε, για να το πει. Μην γάμο το ξεστάβει. Κάτσε αυτό να. Πατήστε γάμο το ξεστάβει. Κάτσε αυτό να. Το σκαρκουτουλίδι και του δυο. Λέγε. Άλλο το διακόπτη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι είδαμε σήμερα. Είδαμε τον πρόεδρο να δίνει λεφτά για να παίρνει ένα ταλέντο. Μακάρι να βγει το παιδί, δεν το έχουμε δει να παίζει ακόμα. Να τους ξελασπώνει ουσιαστικά, γιατί αυτή ήταν υποδιάλυση. Και ως απάντηση λοιπόν αυτοί, να βγάζουν ένα ωραιότατο πανό και να του βρίζουν τη μάνα και να μας στερούν δύο βαθμούς. Πρώτον, μπράβο λοιπόν στους αυτονομίτες του Ηρακλείου, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν εξαγοράζονται. Καταδικαστέο το πανό που βγάζουν και βρίζουν, και πιο καταδικαστέο το ότι βγάζουν και βρίζουν σε πανό το δικό μας τον πρόεδρο και όχι το δικό τους. Που τους έχει καταντήσει να πέφτουν για β' εθνική. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, παιδιά της αυτονομιστήρας, το έχετε δει λίγο λάθος το εργάκι. Καλά κάνατε και βρίσκετε το Σαββίδι, αλλά έπρεπε να βρίσκετε, εφόσον νιώθετε ότι πάει να σας αγοράσει, αλλά πώς το λένε, έπρεπε να βρίσκετε και το δικό σας. Τώρα από εκεί και πέρα. Και, τι λέει? Ο Γαγιούλη Καναδέ που είχαν πανό σε άλλο μάτσο είχαν. Ναι, σε αυτό εφόσον βγάζουν και πανό για τον πρόεδρό μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μπράβο στον Ίβιτς για μια φορά ακόμα που δεν ανέχτηκε κρούσματα πειθαρχίας και δοκίμασε και έβαλε μέχρι ουσιαστικά τι έκανε. Ουσιαστικά μέχρι και το μάτσο έδωσε στον Ηρακλή με την αλλαγή που κάνει. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά το 30 που βγαίνει ο Μπίσεσβαρ, με Πέλκα δεκάρι το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει το έργο. Δεν υπάρχει. Είναι το πρώτο μάτσο που ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τίποτα από τις αλλαγές του. Και οι τρεις αλλαγές, δεν λέω ότι οι παίκτες δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι ξαφνικά γίναν κακοί, ενώ την προηγούμενη Κυριακή λέγαμε τι καλά που παίξαν. Δεν δίνουν τίποτα στον ΠΑΟΚ. Ειδικά η τελευταία φυσικά, που βέβαια εννοείται δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε πάλι το παιδί, πάλι εναντίον του Αθανασιάδη. Στην πλάτη του πάτε πάλι να τα ρίξετε, γιατί εδώ το παιδί δεν μπορεί 90 λεπτά. Θα μπορέσει 15 και με την πίεση το ότι μας ισοφαρίσανε. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε για το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού. Θέλουμε νίκη, εννοείται αυτό. Δυστυχώς δείξαμε ότι δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε, να πάρουμε μια νίκη η οποία μετά το Πανιόνιος Ολυμπιακός έτσι όπως ήρθε, ο Ολυμπιακός θα είχε ακόμα μεγαλύτερη πίεση αν ερχόταν με μείον 8 εδώ. Α, και, ναι, και με έναν ΠΑΟΚ, βέβαια θα τον έφτανα στο μείον 8, και με έναν ΠΑΟΚ να έχει σπάσει και τη μεγάλη παράδοση. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε αυτό. Ουσιαστικά φυσικά εννοείται ότι τη νίκη τη θέλουμε όμως με τον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε αυτό. Και μπράβο για μια ακόμα φορά για αυτόν τον παίκτη, τον Μπρίγκοβιτς που έφερε η διοίκηση, που είχε τα ανακλαστικά να τον βρει, να τον ανακαλύψει. Είμαι στο μείον. Στο μείον 10 νομίζω. 11. Στο μείον 11. Ναι. 11. Λοιπόν. Τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε και ο Θεός βοηθός. Αυτά. Συνεχίζουμε και ο Θεός βοηθός. Ναι, τι να. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τι θα κάνουμε. Είναι 1 και 10. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα 5 λεπτών, 6 λεπτών. Θα πάμε και 4 και 16 μέχρι τις 2 φουλ με γραμμές. Αλλά θα θέλω τα τηλέφωνα να μην τα πλατιάζουμε. Όσοι παίρνουν τηλέφωνο να είστε ταχύτατοι, περιεκτικοί και με ρυθμό. Μην χαλάσουμε τον ρυθμό και πάμε θεσσαλονικιώτικα, να πάμε γρήγορα. Διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές για 3 τέταρτα φουλαριστά. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, ταχύτης, αποφασιστικότης, πάλι θα μου φάσει. Ευελιξία. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Και να πούμε και ένα μπράβο στην ΚΑΠΑ 20 του Ηρακλή, που κάνει πλέον τρελή δουλειά ο Σάκης Ανασιάδης, που νίξει 1-0 σήμερα το ΠΑΟΚ στην Μήτρα. Με γκολ του Χατζηδίμπα, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, που το πανηγύρισε πολύ πολύ έντονα το παιδί. Αν κάποιος ξέρει για τον Χατζηδίμπα την ιστορία, ας μας στείλει σε μήνυμα. Εγώ το μόνο που έχω να πω για την ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ είναι ότι από τότε που βάλανε το σύμβολο, καλό για σύμβολο, αλλά για προπονητής δυστυχώς δεν πιάνει μπροστά στο παιδί. Δεν μας νοιάζει. Ο Ήβιτς ήταν πολύ καλύτερος τουλάχιστον στην Ελλάδα. Καλά, να ανεβάσαν τόσα παιδιά πάνω τώρα. Καθίστε καλά. Τώρα. Λοιπόν, σταματήστε παιδιά. Ο δυναμώθηκε. Κόσμος μιλά τώρα για τα ΚΑΠΑ 20, δεν μιλάμε. Πρώτος φίλος, ναι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα. Παιδιά. Και γρήγορα. Ναι. Κωνσταντίνος Ολυμπιακός Παλοφάλιρο. Α, να το γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου. Καλά είστε. Πήγε Καραϊσκάκι. Δεν έχω να πάω Καραϊσκάκι 5 χρόνια. Σε προσκαλώ εγώ στην Τούμπα να έρθει η Κυριακή πάμε μαζί. Τι να έρθουν να κάνουν στην Τούμπα, εσύ. Να δεις την Τζότα από κοντά. Να φας αυτά που πρέπει, δες.
Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας, δεν ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Μαλατό, λέγανε που τους κατούρισε ο Ιντέγερ. Την Κυριακή θα σας ανοίξουμε κι άλλο τα προβλήματα, τα δείτε πιο καλά. Θα σε κατουρίσει ο τέτοιος τώρα και ο Σαριφάρ την Κυριακή. Λοιπόν, Μαλατό, δυστυχώς ήταν μια ευχάριστη αναλαμπή αυτό που έγινε στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός, αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο είναι αυτό που έγινε σήμερα. Η ομάδα δεν βλέπετε δυστυχώς. Το ξέρω. Πρέπει του χρόνου ο Μαρινάκης να φέρει τουλάχιστον 7 με 8 πρωτοκλασσά τους παίκτες. Το πράγμα δεν πάει άλλο. Απορώ γιατί δεν τον διώχνει τον Μπέντο. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να τον είχε διώξει. Και εγώ νόμιζα, αλλά δεν το κάνει. Και να βάλει. Γιατί δεν το κάνει. Και να βάλει. Για να πέσει η ευθύνη στον Μπέντο. Και να βάλει τέτοιο τον Καμπιάσο. Μια χαρά. Προπονητή Καμπιάσο. Καλό. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Μπέντε πρέπει να έχει φύγει. Και γιατί το Κύπρο θα το χάσουμε. Μαλάτο, την Πέμπτη πότε είναι με τον Ανθρώπινο, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Μ' αρέσει γιατί είσαι ρεαλιστής. Αν παίξει λοιπόν, ο Καρντόσο, το χάσαμε σίγουρα. Του συνειδητοποιούν σιγά σιγά. Τι χάσαμε. Αν παίξει ο Καρντόσο και στο Περιστέρι και δεν βάλει τον Γκαρίμ, το χάσαμε. Χαμηλά ο Ατρόμητος είναι μια από τις πιο γρήγορες ομάδες. Στην Τούπα τον είδαμε. Από και τον είδαμε σε άλλα μάτς. Κύριε Μαρινάκη, άμα τον πάρεις τον μάτς στον αέρα θα το πάρεις. Ναι. Κύριε Μαρινάκη, πάρ' το αλλιώς. Ο Κόκαρης δεν έχει κάνει ποτέ τέτοιες δηλώσεις ενάντιον των οπαδών του Ολυμπιακού. Θα λέμε ότι γουστάρουμε και ότι βλέπουμε. Τα ματάκια μας. Για να μην λέτε πότε είστε, δεν μπορείτε. Είμαστε κότα. Εδώ τα λέει. Ας πείτε κάτω τα πει. Γιατί δεν το πούνε. Εγώ είμαι κότα που τα έδωσε, δηλαδή Τζόρνταν. Γιατί στην αίρα Μαυγίδια το πούνε. Δεν θα τα. Στο σπορ FM Μαυγίδια το. Εγώ στην Τζόρνταν είμαι κότα που τα λέω και εσύ τι είσαι να πούμε. Αυτό είναι ο Μάριο Καρασκάκη και κράζει. Μάριο Καρασκάκη τώρα μεταξύ μας. Πα στο Καρασκάκη, καταργεί στο Καρασκάκη λες δεν πάω. Ναι, τι να πάω. Πώς κράζει τότε. Αφού δεν βλέπω μπάλα. Τότε πώς κράζει. Εσύ έκρατσε. Βάλε να πάω, κράξε γιατί. Εσύ έκρατσε. Εσύ τότε. Δεν χρειάζεται ποτέ να κράξει. Αυτό γιατί με κάνει. Καλύτερη μπάλα το παίζω. Και αυτό 7 πρωταθλήματα έχει χάσει. Γιατί κάνει παραπονά τότε εδώ. Δεν το γουστάρει αυτό που βλέπει. Ναι, α το πει εκεί, εδώ γιατί το λέει. Όταν με ακού λίγο. Χαλάρωσε λίγο, είχε τίποτα αθλήματα, ηρέμησε λιγάκι. Έχει τίποτα αθλήματα. Και εγώ 44. Εσύ λοιπόν, γιατί τρέμεις καλά. Όσα ζητάει ο οργανισμός σου, η Κυριακή θα τα φας. Μην εσύ γιατί τρέμεις, εγώ καλά είμαι. Εγώ τι γιατρεύω. Εγώ δεν έχω να χάσω κανένα πρωτάθλημα. Εγώ τι γιατρεύω, έχω καπαρώσει το πρωτάθλημα και πω για ντάμπλ. Τι να τρέμω. Θα δούμε. Θα φας την τεσσάρα σου την Κυριακή για να ηρεμήσεις κι εσύ. Επόμενη γραμμή. Θα φας τεσσάρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Θα δούμε. Έλα, φίλε. Ρωτώ που λέγω, μιλάω. Εσείς μιλάτε. Λοιπόν. Ο παδός της Ξάνθης είμαι. Ωραία. Ναι. Όνομα φίλε, όνομα. Φίλος, Γιώργος. Γιώργος, πάμε. Της αντιπαθητικής. Πώς. Της αντιπαθητικής Ξάνθης. Για μένα είναι όλες αντιπαθητικές. Για μένα είναι αντιπαθητική. Αυτή και ο Βουλγαρός. Καλά προεκπομπή του Ρατόπουλου. Μην εμφανίσαι, μόνο εσύ μιλάς. Καλά κάνεις, εγώ λέω την δική. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Ποιος πάθρε σήμερα, αν πέσει ο Ρεκλής από εσάς θα πέσει ρε. Πώς. Από εσάς θα πνεύει του επόπτη. Τι λέει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Εάν πέσει ο Ηρακλής από τον επόμενο, πώς θα τα πέσει. Και αυτό που λες, κακός λες εσύ όταν μπαίνει στο πεσμένο. Μακάρι να πέσει και η ομάδα σου από εμάς, μακάρι. Είναι δυνατόν να λες και εσύ Ρακόπουλε που ξέρεις που μπάλα καλή, ότι ήταν μπαίνει του στάμου που με πεσμένο χέρι κάτω. Κοίτα, άμα θέλει να το δώσει, γιατί. Εγώ εύχομαι μεθαύριο. Απλωμένο χέρι, απλωμένο χέρι. Η ροή πάει προς τα πέναλτι, η μπάλα είναι πηγαίνει. Άκουσε με, η μπάλα, άκουσε με. Η μπάλα πηγαίνει προς το πέναλτι, δεν πάει προς το out. Να πάει προς το out, να πω δεν κινδυνεύει και τα λοιπά. Το ίδιο πήρε ο Γαύρος στο Ηρακλής Ολυμπιακός 1-2. Ακριβώς ήταν το ίδιο. Με ο Αγγελόπουλος είχε κάνει το δάιντε. Είπες και προηγουμένως ότι την ΑΕΚ δεν την διευνόησε ο διευθυντής με τον Ολυμπιακό. Εκτός αν δεν έχει προβλήματα στην Ολλανδία. Δεν ήταν επαναστατικό. Εσεί που αντιπαντήκε όλοι με τον Ολυμπιακό τα βάζετε. Ο Ολυμπιακός κάνει προπονήσεις τώρα. Είπε κάτι ο Τζόρνταν. Και εσύ Ξάνθη δεν είσαι. Ξάνθη δεν είσαι. Βαρύμα να ακούω το είναι και το ίδιο. Κατηγορεί και τον Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες. Δηλαδή ο Πάο είναι η καλύτερη ομάδα και τύπο. Ποιο πρίγιο βίτσε. Ο πρίγιο έβαλε ένα ψεύτικο πέραστη που του έδωσε με τη Βέρεια και ένα σήμερα κάρπικο πέραστη. Τι ο πόλεμο, να φτάνει. Πρίγιο βίτσε. Τι λε, ρε φίλε, τα καλύτερα σέντερ φόρ που έχουν έρθει στην Τούμπα είναι ο πρίγιο βίτσε. Εσύ τόσο από αντιπαθητική είστε και άπαλοι εκεί πέρα. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Δευτερόλεπτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
Την αλλαγή του Μπίζεσβαρ, πώς την είδατε? Αναγκαστική ήταν. Ήταν αναγκαστική. Yeah. Ήταν αναγκαστική. Λέει αυτός ο προπονητής δήλωσε ότι τον έβγαλε έξω γιατί δεν ανέκτηκε πειθαρχικό παράτομο. Ήταν αναγκαστική. Ποια ήταν πειθαρχικό παράτομο? Ο Ιωσήφ το είπε. Α, αναγκαστική δεν ήταν. Τον έβγαλε αναγκαστικά. Τι αναγκαστικά, δεν ήταν τραυματισμό. Πάμε παρακάτω. Δεν ήταν τραυματισμό. Τον έβγαλε γιατί... είπε ότι τον έβγαλε και τον έστειλε στα αποδυτήρια γιατί έκανε λίγο κεφαλιού του. Γι' αυτό και βγαίνει μου τρομένο από πίσω και το κάνει, το δίνει τίποτα. Πάμε, πάμε λίγο. Έτσι, ο Ήβιτς θα είπε. Πάμε, ναι. Τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Τάσος από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα. Μπράβο, ο παδός της. Ο παδός του Ολυμπιακού. Θα μιλήσω μόνο για Ολυμπιακό. Ναι, Τάσο. Καταρχάς, βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό ότι έχει γίνει το καλοκαίρι. Τρεις προπονητές με αλλαγές προπονητών, παίχτες που δεν είναι κάποιοι για το επίπεδο του Ολυμπιακού, προπονητές που ήθελαν άλλους παίχτες, δεν τους πήραν, κάποιοι ζητήθηκαν, κάποιοι δεν ήρθαν, παραμερίστηκαν άλλοι. Ο Τζόρι βρίσκεται μεταξύ κερκίδας και πάγου και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ό,τι και να πω για σήμερα είναι λίγο, έτσι. Ο Ολυμπιακός είχε μια μονότονη ανάπτυξη. Δύο παίκτες πήγαν στο χορτάρι, ο Ντακώστα και ο Φορτούνης. Ό,τι δεν έκανε ο Φορτούνης, δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος. Η μονή με τον Καρτόσο έχει φτάσει σε ένα όριο που εντάξει δεν υπάρχει κανείς μες στο γήπεδο, γιατί πήγα σήμερα και όλοι ήταν σε έξαλλη κατάσταση με αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί είναι το επίπεδο του, έτσι. Δεν μου λες τι επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού, τι λένε μεταξύ σας, τι λένε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι 23 χρονών. Αλλά κάθομαι δίπλα και μιλάω, συνομιλώ με άτομα που έχουν ζήσει και τα περίπου χρόνια και είναι 40 χρονών. Και λένε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακό, είναι χειρότερος Ολυμπιακός τελευταίων 20 ετών. Αυτός το Ολυμπιακός. Μαρινάκι τον κράζουνε. Ορίστε. Το Μαρινάκι τον κράζουν γιατί η όλη κατάσταση στον Ολυμπιακό τίνει προς τον πέντο. Δηλαδή τη λάσπη την ρίχνουν στον πέντο. Εντάξει, να δείτε. Ναι. Δείχνουν τις ευθύνες, ρίχνουν τις ευθύνες και στον Μαρινάκη και στον Πέτο. Αρχή που αναλογεί στον καθένα. Ναι, για μένα δεν είναι το πράγμα. Και η διοίκηση έχει κάνει τα μεγάλα λάθη. Φταίει μόνο Πέτο, φταίει και ο Μαρινάκης. Έτσι. Εννοείται, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός, σαν ομάδα Champions League που ήταν πέρυσι τουλάχιστον, έπρεπε η προετοιμασία και το πρόγραμμα που έπρεπε να σχεδιαστεί να είναι τουλάχιστον καλό για μια ομάδα επίπεδου Champions League. Εφόσον έγιναν όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Ο Ολυμπιακός, βλέποντας τους υπόλοιπους, βρήκε ευκαιρία να βάλει 50 εκατομμύρια στο παντελόνι και να οικονομήσει. Το ότι οικονομάει ο Ολυμπιακός, δεν φταίει ο Μαρινάκης, φταίνε αυτοί οι μαλάκες εδώ πέρα. Φυσικά. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, που του δίνουν το δικαίωμα να έχει μια άνεση και να πουλήσει. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το με τους πιτσιρικάδες ανανέωση. Βλέπω ότι δεν πουλάει στον γίνεται... κόσμο. Δεν πουλάει στον κόσμο. Οι αλλαγές στο Ολυμπιακό να είναι πιτσιρικά. Δεν τους καίμε, τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε. Ναι. Κανείς δεν κρίνει για τους μικρούς στο γήπεδο. Επικοινωνιακά, αλλά... επικοινωνιακά βγαίνει. Ναι, εντάξει, δώσαμε τους παίκτες, αλλά βγάζουμε τα νέα τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε όμως, αυτοί οι παίκτες για να πιάσουν χρειάζονται. Αυτό λέω. Ένας μεγάλος παίκτης σε κάθε γραμμή για να τους διδάξει. Για να ανεβούν και αυτοί να μην καούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενσέρωση στο Ολυμπιακό. Μην καούν και αυτοί. Ο κόσμος του Ολυμπιακού λοιπόν δεν λέει όχι στα μικρά παιδιά, αλλά όχι έτσι. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Επόμενο. Κάτι ακόμα. Λέγε. Με τον Ποτία και τον Ντακώστα δεν γίνεται να συνεχιστεί όμως με όλη αυτή την άμυνα που υπάρχει. Κοίταξε, ο Ποτία με τον Ντακώστα είναι πολύ αργή στα 20-30 μέτρα. Είναι λογικό όταν παίζουν και ευθεία να βγαίνουν στην πλάτη τους είτε οι εξτρέμ ανάμεσα στον στόπερ τον ένα και στον μπακ και ανάμεσα και στους δυο του στόπερ. Είναι δεδομένο. Και σήμερα η τετράδα του Πανιωνίου σχετικά γρήγορη ήταν. Φούντας. Ήταν γρήγορη. Ειδικά στι θέσει έβγαν πολύ πιο γρήγορα. Φάγατε γκολ, όμω έκανε καλό παιχνίδι. Φάγατε γκολ καταρχήν από τον Μασούρα, ο οποίο είχε ένα σκοράρι από το μάτς με τον Μπάουξ στο κύπελο. Κάθε πρώτο λεπτό. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Ποιο ο Μασούρα, να πούμε. Σχετικά με το μήνυμα αδερφή για το League Cup, έτσι. Το πήρε η United, μπράβο, εντάξει, οκ. Του παράσαμε του άλλου και ένα τρόπο πάνω μα. Τώρα πάει, τελειώσαν αυτοί. Τι. Αλητεία των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών εν έτη 2017 να μην βλέπουμε τον τελικό του αγγλικού League Cup. Σωστό. Όσοι πήγαινε η United, προ Θεού. Ναι. Α ήταν Σάτον με Bournemouth. Το βλέπουμε από τέλη 70's, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια. Αν κάνω λάθος, από 1980. Μισό λεπτό.
βλέπουμε, έχει και έχουν γεμίσει τα κανάλια με κάθε Κώστα τι. Survivor και τέτοια να πούμε. Με οτιδήποτε οι βιροειδές. Survivor πουλάει, παιδιά. Το Survivor, αν είχες μια εταιρεία. Survivor, άλλο Γιώργο. Γιώργο, αν είχες μια εταιρεία, τα μέλια που έχεις, πουλάς μέλια. Και λες, είναι να διαλέξω το Survivor ή το θεσμό αυτό, το Milk Up. Πού θα τα βάζεις τα λεφτά. Μα τώρα τζάμπο το πάμε ρε. Μην χάνεις το πάσε, κύριε. Εκεί τον πάω. Λέω στα πρακτικά σιγομότα. Ναι, τροπή. Το βλέπαμε με αποσταλμένο. Είναι δηλαδή ρατόπουλο. Από τη μεταπολίτευση. Δεν παίρνει χορηγό, ρε. Βλέπουμε το κάθε σκουπίδι τη Ιβυρική Χερσονήσου. Είναι σαν να σταματήσει η ΕΡΤ. Να, εγώ αυτό είπα. Είναι σαν να σταματήσει η ΕΡΤ να δείχνει Eurovision. Τι πράγμα είναι. Η Eurovision πουλάει, ρε. Η United σαν να σου είπα. Είναι σαν να σταματήσει να δείχνει Eurovision. Ο θεσμό αυτό είναι υποβαθμισμένο. Και εταιρείες δεν δίνουν τα λεφτά τους και αυτό δεν το δείξαν. Επόμενη γραμμή. Τι ντροπή είναι. Επόμενη γραμμή. Συμφωνώ. Λεφτά είναι όλα, μαρμίτα είναι. Μαρμίτα, καλημέρα. Πανίκτο, λέγε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς σου. Έλα, μαλάτε. Ορίστε. Έχει εδώ και 3-4 μήνες κράτησε τον Μπέντο για τους παίκτες και δεν κράτησε τον Μαρινάκη. Είναι δυνατόν. Δεν μπορεί εκεί. Έχει καταντήσει αηδία να πούμε. Άντε ρε, είπα ότι σέβομαι αυτά που λέει ο πρόεδρος που πληρώνει, αλλά έχουμε και τη δική μας άποψη και θεώρηση. Και αυτή λέμε. Δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει να λέω καντιλέρια στον πρόεδρο. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Να απολύσω. Εσύ μπορείς να απολύσεις κάποιον από την εταιρεία του για να καταλάβω. Μπορείς όμως να ασκήσεις κριτική να πούμε. Έχουν καταλήξει τα δίνα. Επειδή λένε όνομα, είσαι οπαδός του Ολυμπιακού. Ναι, ο Γιώργος Ολυμπιακός, παιδιά. Γιώργος Ολυμπιακός, θα το γράψουμε αυτό, εντάξει. Από πού παίρνεις, φίλε. Από Βέρεια, παιδιά. Ωραίος. Τι δεν κάνουμε, δηλαδή τι να του κάνω, να βρίζω. Λοιπόν, σε κόντα σε βρίσκει. Έχουμε καταντήσει ότι έχουμε καταντήσει. Γιώργο, θέλω να πω κάτι. Γιώργο, πες αυτό που δεν λέει ο μαλάτος εσύ. Σ' ακούν όλοι, σ' ακούμε. Έχουμε καταντήσει αεδία όλοι οι Ολυμπιακοί. Έχουμε καταντήσει αεδία όλοι οι Ολυμπιακοί να πούμε που κράζουμε παίχτες και προπονητή και δεν κράζουμε το Μαρινάκι. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό. Γιατί είμαστε πρόβατα αυτό. Όχι. Γιατί φοβούνται ρε φίλε. Όχι, δύο. Το ένα λέει ο Τζόρνταν φοβούνται. Εννοείται. Το άλλο είναι ότι εάν δεν χάσεις πρωτάθλημα. Α, μπράβο, δεν μεγαλώνει η πίεση. Δεν μεγαλώνει το. Αυτό το. Δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τι να πω. Πρωτάθλημα θα πάρω. Το παίρνει, ναι. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, είναι χειρότεροι. Εάν χάσεις κύπελο και χάσεις τούμπα 3-0 και αυτό και τα λοιπά, τότε θα αρχίσει να λες. Εγώ πιστεύω, άμα πάνε 2-3 χιλιάδες σου καρισκάκι. Τώρα πάνε μια κάτι, μισό λεπτό. Τζόρνταν. Περίμενε λίγο. Περιμένω. Ναι, όμως το πρωτάθλημα πώς το παίρνω, ρε παιδιά, πάω με το Πανιόνιο σφαγή. Με το ζόρι κόντεψα να περάσω τον Άρη. Ωραία. Έχουμε κουραστεί πλέον, εντάξει. Άντε περάσε μια ζουμαλισκούρα, αν είναι 6 μήνες, τι δεν τραβάει με τίποτα. Τι θες από το Μαρινάκι για να το πάρει αλλιώς. Τι γουστάρεις. Γουστάρεις αυτούς τους παίκτες που έδωσε να πληρώσει και να πάρει παιχταράδες, να δεις μπάλα και... Γιατί πολλοί λέτε, πληρώνει ο πρόεδρος. Μάλλον πουλάει ο πρόεδρος και ονομάει, δεν βλέπουμε μπάλα, παίρνουμε όμως το πρωτάθλημα, γι' αυτό δεν μιλάμε. Αυτό δεν ισχύει. Ναι, καλά κάνει που πουλάει το Μιλιβόγιο με 15 εκατομμύρια, τον Ιντέ και 10 εκατομμύρια, αλλά σκοπός είναι να πάρει και να παίξει 3-4 εκατομμύρια. Ναι, βγάζει εκεί τον Ανδρούτσο και λέει εγώ βγάζω το, όπως λέμε το Σταετόπουλο, το Ερυθρολόπουλο βγάζω. Βγάζω το Μανθάτη. Βγάζω το Ρέτσο, Ελληνόπουλα, Ελληνοποίηση, Ελλάδα, Ολυμπιακός. Αυτό πουλάει. Καλά κάνει παιδιά, αλλά στο πόσο είναι αυτά παιδιά πρέπει να βοηθούν. Πώς το πες? Αυτά τα παιδιά πρέπει να βοηθούν και με άλλους παίκτες. Σωστό. Δεν μπορεί να παίζει ο Μπαρκώστα με τον Ποτία πίσω. Άρα λες, πρόεδρε πάρ' το αλλιώς. Πολύ ωραία. Σήκω, φύγε, όχι πάρ' το αλλιώς. Τι πες του, το σ' ακούει, τι. Σήκω φύγει, όχι πάρτα αλλιώς. Oh, το χοντρένεις φίλε. Τι είναι παιδιά. Το χοντρένεις φίλε. Δεν χρειάζομαι ένα πρόεδρο να βάλει λεφτά, απλώς να διαχειριστεί τα λεφτά που έχει. Από τις μεταγραφές εννοείς. Ναι, από τις μεταγραφές του Champions League, από τις τηλεοράσεις απ' όλα. Τι να το κάνει το πρόεδρο, δεν έχει το Μαρινάκι να βάλει 100 εκατομμύρια, να βάλει τα λεφτά που παίρνει. Φίλε, έκλεισες. Rapto.gr. Έχεις κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Πάμε επόμενη γραμμή. Βγήκα ένας Ολυμπιακός, δύο Ολυμπιακοί, τρεις Ολυμπιακοί.
Τέσσερι Ολυμπιακοί. Πού είμαστε, στην Καστέλα είμαστε. Πάμε, επόμενο. Βγήκαν τρει Ολυμπιακοί και ένα Ξανθιώτη. Ο οποίο ήταν Ολυμπιακό. Τέσσερι Ολυμπιακοί, δύο κράξαν τον Μελάτο διότι δεν κράζει του τη διοίκηση. Έλα και εσένα σε κράζουν. Δεν κράζει τον πρόεδρο, άσο Πινέλο και άσο. Είσαι κότα, δεν μπορεί να κράξει. Κότα είσαι και φαίνεσαι, ρε. Εγώ είμαι κόκορα. Βγάλ τη μουντρούχα εκεί μπροστά και άσο μα. Τι πιάνει, φίλε, λέγε. Ξυνισμένο βγάλε. Έλα, φίλε. Πρώτα κάνετε τον ήχο στις επιστροφές. Δεν μπορεί να μιλάς τώρα και να ακούγεσαι μετά από μισή ώρα. Αυτό δεύτερο, είναι θέμα του τεχνικού. Μας έχετε ζαλίσει με τα 20-30 εκατομμύρια που παίρνει ο Ολυμπιακός από το Champions League. Είστε τόσο κοροϊδάρε. Για πες μας. Τα 20-30 τον ενδιαφέρουν το Μαρινάκι και το Κόκαλι. Αδερφέ, λίγο πες τι ομάδες. Οι 500 πού πάνε και οι 400. Τι ομάδες. Το ξέρετε πού πάνε. Ποιες είναι οι 500? Τους ενδιαφέρει τώρα τα 20 εκατομμύρια του Champions League. Αν είναι δυνατό ρε αυτό που λέει. Τις μαλακίες που λέτε. Άντε να μην πω. Και εσύ δεν το ξέρετε. Αν νομίζει. Κλείστο. Πάμε επόμενη. Και άλλο θα πεις. Τι να πεις κι άλλο. Εσύ κάνεις τώρα. Πριν την καθαρά Δευτέρα προπόνηση το βράδυ. Μας είπε για τις 500, τι εννοεί. Πάμε, έλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, δεν πιάνετε αυτός. Ναι. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μήπως εμείς είδαμε άλλο μάτσο, παιδιά, στο Καφατζόγλιο. Πείτε μας τι είδατε. Φωνάζει ο ΠΑΟΚ ότι τον αδίκησε η διατησία, δηλαδή συγγνώμη τώρα. Άκουσες να πούμε τέτοιο. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο κανείς, μωρέ, εντάξει, μόνο για το πέναλτι. Ορίστε. Ο κύριος που είναι δίπλα στον Αστραμά, τι είναι, τι είπε. Θα σου πω εγώ τι είναι. Είναι το παιδί, δεν είπε τίποτα. Όλοι οι παοξίδες τι έχουν πει σε όλα τα ραδιόφωνα. Στο πειθαρχικό κομμάτι φυσικά και τον αδίκησε τον ΠΑΟΚ, εννοείται. Ορίστε. Στο πειθαρχικό κομμάτι ο Γκράνας ο διαιτητής από τη Θράκη. Μας κοροϊδεύετε. Αδίκησε τον ΠΑΟΚ, εννοείται. Έπρεπε να βγάλει κάποιες καρδιές. Άμα συνεχίσετε να μιλάτε έτσι, τότε εννοείται. Δεν ρώτησε εσένα προσωπικά. Άμα συνεχίσετε, με συγχωρείτε να μιλήσω όμως, άμα συνεχίσετε να λέτε έτσι, ναι. Τότε δικαίως σας λένε ότι είστε χειρότερα τον Ολυμπιακό. Ναι ρε φίλε. Τι ναι. Δηλαδή, δηλαδή και το σκληρό παιχνίδι των παιχτών της ομάδας σου δεν έπρεπε να γίνεται από πίσω τον Αδερφή. Καλά ρε φίλε. Αυτό το είχε το σπίτι έτοιμο, το σκληρό και αντιαθλητικό, ξέρετε το κλεισί έτοιμο. Με συγχωρείτε παιδιά να μιλήσω γιατί έτσι δεν γίνεται άμα μιλάτε όμως. Γιατί εγώ πληρώνω τώρα και εσείς κάνετε χαβαλέκι. Ακούστε όμως λίγο. Αν δηλαδή εσείς κατηγορείτε τον Ηρακλή ο οποίος δίνει αγώνα υπέρ ζωής του. Ποιος κατηγόρησε τον Ηρακλή ρε φίλε. Ορίστε. Ποιος κατηγόρησε τον Ηρακλή. Τι στέλνεις ρε εγώ. Δεν κατάλαβα τι ήθελες ο Ηρακλής να σε κάνει. Ποιος κατηγόρησε τον Ηρακλή. Ποιος είπε κάτι για τον Ηρακλή. Καλά ρε με κοροδεύετε. Εσείς δεν λέτε ότι τον αδίκησε ο διαιτητής ο Ηρακλής. Είσαι άνθρωπος ρε παιδιά, καθίστε λίγο. Εσείς δεν είπατε ότι τον αδίκησε τον ΠΑΟΚ ο Ρεβιλέ. Ο Ηρακλής καλά έκανε και έπαιξε σκληρά και με πάθος και με δύναμη. Ποιος έπαιξε σκληρά, τι είπε τώρα. Σύγησε την Wimbledon με Vinny Jones και John Scales. Όχι, μας πετάγανε 30 Ο Ηρακλής δεν πήρε στο συγκεκριμένο μάτς ούτε σπόρια όπως είπα ακόμα προηγουμένως. Σκληρά δεν παίξατε, με πάθος δεν παίξατε. Καλά κάνανε, εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Όταν είχε την ομαδάρα, εγώ είχε κατά τζόγλιο και έριξε σκύλο. Τι να κάνω. Δεν κατάλαβα, σταματήστε. Φίλε, άσε αυτούς. Λοιπόν, τι να συμφωνώ ρε παιδιά σοβαρά, ο Ηρακλής σήμερα στο συγκεκριμένο μάτς αδικήθηκε κατάφορα διότι το πέναλτι που ισχυρίζεστε ότι δεν έδωσε δεν υπήρχε με τίποτε. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Από πού και σου πούε. Δηλαδή συγγνώμη θα το κόψει το χέρι του. Θα το κόψει όταν πέφτει κάτω, δεν του κάνει το κόψει. Τα πέναλτι με το χέρι όταν δίνονται τι να κάνουμε, να μην δίνονται. Δεν κατάλαβα ρε φιλαράκι. Τα πέναλτι με το χέρι όταν είναι δεν πρέπει να δίνονται. Να το βάλει το χέρι του πού. Και είναι πάνω στη γραμμή του γκολ. Έχει και θέση. Να το βάλει το χέρι του πού. Σταματήστε. Ο διαιτητής ξεκινάει. Τι να μιλήσει, τα είπες. Ο διαιτητής ξεκινάει το μάτς 10 λεπτά, 3 κάρτες σου χαρίζει. Εσένα τον Ηρακλή. Ακριβώς. Σου χαρίζει 3 κάρτες. Ακριβώς. 4-5 κάνει και μια ο Business Bar 5-1. 5 κάρτες ο Ηρακλής, μια ο ΠΑΟΚ δεν τις δίνει. Ξέρεις τι λέει εκεί. Παίξτε δυνατά. Ποιο συμφέρει το δυνατά. Τον Ηρακλή. Μετά από το γκολ το 1,5 μέτρο offside 2 αυτό. Σε κόβει εκεί πέρα τα φτερά. Έτσι. Δεν δίνει το πέναλτι στον ΠΑΟΚ μετά. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα υπάρχει αδικία κατέρωθεν. Άμα σου βγάλει 2-3 κάρτες στην αρχή όμως
Θα είσαι κυρία μετά, θα παίξει σωστά. Το πιο 38 είναι το γκολ που βάζει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το πιο 38 είναι το γκολ που βάζει. Κατάλαβε ότι δεν μου αρέσει πολύ το βρετανικό κομμάτι. Το χειρότερο από όλα που δεν λέτε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής παίζει, παίζει τα τελευταία του παιχνίδια, γιατί πρέπει να σκιστεί, να παραδείξει. Καλά κάνει, ρε φίλε, καλά κάνει. Μαζί του είμαστε. Αφού δεν λέω δεν πρέπει να παίξει ο Ηρακλής. Άστο να εκφραστεί. Ναι. Και τι κατηγορείτε, κατηγορείτε τους παίκτες του Ηρακλή ότι παίξανε μαλθακά και τέτοια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Γιώργος το είπε. Για μένα, φίλε, να σου πω λίγο. Διαφωνώ. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Άλλο λέει ο Τζόρνταν, άλλο λέει ο Γιώργος. Εγώ διαφωνώ με τον Γιώργο. Ηρακλιδέας είσαι, φίλε. Ναι. Ωραία, πες μου λίγο εσύ αυτή τη στιγμή που από τον Ηρακλή τα μάτς που θυμάσαι τον Ηρακλή. Εγώ φέτος, επειδή έχω δει αρκετά μάτς του Ηρακλή. Δεν είδα κάτι διαφορετικό σε πάθος όταν ο Ηρακλής έπαιξε, ας πούμε, με τη Λάρισα ή με τον Λεπαρδιακό. Ο Ηρακλής σήμερα κλωτσούσε, όχι γιατί έπαιξε με πάθος, γιατί είναι άτεχνη ομάδα γι' αυτό. Δεν μπορούσε αλλιώς. Δεν είχε σε κάποιο πάθος. Δεν είχε σε στομαχίες του ένας εναντίον ενός να πάρει την μπάλα να κάνει να ράνει. Ο Ηρακλής από το πρώτο παιχνίδι φέτος καταθέτει ψυχούλα. Διότι υπάρχουν 14-15 παίκτες στην ομάδα. Περίμενε μισό λεπτό. Ούτε είδαμε να αρπάζονται παίκτες από γιακάδες και τα λοιπά. Παίκτες! Αλλά αυτό είναι επειδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν το έχουν. Ας σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Το παιχνίδι σήμερα με τον ΠΑΟΚ για τον Ηρακλειδέα δεν έχει ιδιαιτερότητα. 2-0 έπρεπε να κερδίσει ο Ηρακλειδέας. Άλλο σε ρωτάω, έχει ιδιαιτερότητα. Έχει, ναι. Τελειώσαμε με κάτι. Όπως του πάω, όπως του πάω, ψήμα τον Ολυμπιακό. Του χαλάει και τιμάει τον Λοντιάδη. Τέλος. Θα σου πω λίγο κάτι. Μάριο, να σου πω λίγο κάτι. Μάριο, θέλω να απαντήσω. Εγώ. Ο Ηρακλής, τι μου θύμισε σήμερα. Γιατί λέω ότι δεν έπαιξε χωρίς πάθος. Μου θύμισε τον Μπάουξ στο Χαριλάου με σπάθα. Που αντί να αρπάξει κανένα γιακά και τέτοια, με το που τρώει ο άλλος την πρώτη κάρτα στο 3. Για να αρπάξει γιακά. Πρέπει να είσαι θεωρητικό τον άλλον. Δεν αρπάξει γιακά. Επόμενο φιλό. Αλλά Γιώργο. Ο Ηρακλής, στάσου λίγο ρε, ο Ηρακλής με τον, ο Ηρακλής με την ΑΕΚ έπαιξε πολύ δυνατά, ναι. Με τον ΠΑΟΚ έπαιξε αντιαθλητικά, δεν πήγε, ναι. Και εκεί ίσως έχασε και την ουσία. Πήγε πολλές φαβές. Έλα ρε, έτσι τους πήγαινε, έτσι, Μάρια, έτσι πήγαινε. Αυτά που με το μήνυμα, για κάτι βλαμμένου σαν και σένα, για να τα τρώνε. Διότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, έτσι δεν υπάρχει. Έτσι, μα εγώ θέλω δεν... τοποθέτηση από αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν που το βγάλαν αυτό, αυτό. Θέλουν κάτι χοχόλια σαν και εσάς. Να τα λένε λοιπόν σε εσάς. Πώς το πες. Χοχόλια. Χοχόλια. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όσοι έχετε παμπινιώτη, ανοίξτε. Ναι. Χοχόλια. Ναι. Χοχόλια. Μισό λεπτό. Τώρα να γράψει λεξικό μάλλον. Τι έγινε, δεν ασχολούμαι με αυτά. Τι έγινε. Έβγαλανε 2-3 εκεί, ξέρω εγώ, που γράφουν τα site και τα αυτά δημοσιογράφη. Τη πλάκα λέω εγώ, διότι είστε τη πλάκα, έτσι. Εσείς που τα είπατε. Είστε δημοσιογραφίσκοι. Έβγαλανε. Τη πλάκα. Εδώ πέρα τον Τζόρνταν. Εννοείται. Τον Έλληνα Μπράιαν Μπόρν. Δεν χρειάζεται να έχετε τον Τζόρνταν. Έχετε τον Κυριάκο. Που βγήκε μέσα ο Σαββίδη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το διέψευσε. Δεν είπε, κάτι μισόλογα είπε. Καλά, η δουλειά του είναι. Κάτι μισόλογα είπε ο Κυριάκου. Η δουλειά του είναι. Είναι πολύ λάρι. Ειδικό εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ λάρι το Κυριάκου, Κυριάκου. Το διάβασα την ανακοίνωση. Άντε τώρα. Πολύ λάρι το Κυριάκου, Κυριάκου. Τι να κάνει τώρα, να βγάλει το όπλο Κυριάκου, Κυριάκου. Πολύ φλόρικη ανακοίνωση έκανε. Κυριάκου, Κυριάκου. Το τέλο έρχεται από παντού και δεν ξέρετε τι να κάνει τα τελευταία σα αυτά. Στο σπέρνετε τι διγόνιε λοιπόν. Δεξιά στον κόσμο για να χαλάσει τη συμμαχία. Δεν ισχύει αυτό. Διαβάλλετε τον για του δημοσιογραφίσκους το λέω αυτό. Τέλος πάει. Μήνυμα λίγο από Θωμά Τόντον. Άρχισαν να κάνουν νίκες οι άλλοι και εμείς με χ και κόντρα χ. Γροντής δικαιώσε τον Ατρόμητο που δεν τον έβαζε. Πρέπει να κάνουμε νίκες και ήττες. Αλλιώς θα το πούμε το ποίημα. Ο Γροντής είναι μεσαίος παίκτης. Να παίζεις 4-3-3, τον έχεις εσωτερικό, μέσο κτλ. Εξτρέμ δεν μπορεί να τρυπήσει. Πώς να τρυπήσει δηλαδή ο Γροντής, δεν είναι επίπεδο. Δεν μπορεί, δεν είναι επίπεδο να τρυπήσει. Ο Γροντής δεν μπορεί να τρυπήσει για όρτι με το πουλί του. Ο ένας 80χρονος δεν μπορεί να το τρυπήσει. Έτσι και ο Γροντής δεν μπορεί να τρυπήσει από την πλευρά. Ξέρεις εσύ την πέτσα. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Πάμε, όνομα και ομάδα, πάμε, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Πάμε, όνομα και ομάδα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άσε καλησπέρες, λέγε. Χαιρετίσματα στον ξέδερφό μου τον Σάββα και στο φιλαράκι μου τον Γιάννη που σε λίγα χρόνια θα γίνει σαν εσένα. Και θέλω να μιλήσω για ισπανικό πρωταθλήμα, όχι για ελληνικό. Μίλα για ό,τι γουστάρεις. Ένα κλαμπ σάντουιτς θέλω με κοτόπουλο. Ένα τσίσμπεργκερ. Ωραία. Και μία κόλλα. Άψο, πέψη ή κόκα.
Μία Coca-Cola. Αυτό είναι πιο πολύ αμερικάνικο μου κάνει το πρωτάθλημα που είπες, όπως το είπες. Συνέχισε, φίλε, συνέχισε. Και κάτι άλλο, γιατί έχει φύγει λίγο το παλιό κλίμα της εκπομπής. Είσαι σαν καραφλός κατζόχυρος και επειδή έχω πυρετό θέλω να μου βάλεις ένα υπόθετο. Θες να σου βάλω εγώ υπόθετο ή εσύ να βάλεις εμένα υπόθετο? Υπόθετο θέλω. Σε αγαπώ πολύ. Ξέρεις, εγώ έχω μεγάλο υπόθετο. Άμα σου πει στο πισινό θα πονάς, θα τσούζεις για καμιά εβδομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέτοιο υπόθετο έχω εγώ. Θα τσούζεις, θα φωνάζεις 4 ώρες. Πάμε επόμενη γραμμή. Φίλε, το υπόθετο θες ή χάμπουργκερ? Πάμε, πάμε. Τη σημειολογία να κατάλαβα τι ήθελα να πει ο Θέλει υπόθετο. Ναι, είναι από παλιό βιντεάκι. Εντάξει, εντάξει. Ο άλλος λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ναι, μ' ακούτε. Αν είπε για ισπανικό το κατάλαβα. Πάμε, έλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, Δαφέ. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μου. Είσαι ο παδός του? Ολυμπιακός από Θεσσαλονίκη και Τούμπα. Ολυμπιακός Θεσσαλονικιός. Όνομα φίλε αν θες, λες. Αλκιβιάδης. Πώς? Αλκιβιάδης. Αλκιβιάδης, πάμε Αλκιβιάδη. Μεγάλο στρατηγός. Λοιπόν, Μαλάτε. Ορίστε. Εγώ μετά Χριστόν Προφήτης. Δεν έχω γίνει γιατί πήρα πριν τα Χριστούγεννα στην εκπομπή και είχα πει ότι η πολιτική Μαρινάκη είναι απαράδεκτη για όλους τους Ολυμπιακούς οι οποίοι αγαπάνε αυτή την ομάδα. Και δεν θα το πω τώρα μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Α. Εγώ καλέ μου φίλε μια πρόταση. Μιλάω από το μάτς με τη Λάρισα και είπα ότι αυτός ο Μπέντο δεν κάνει. Τι πες για Μπέντο. Αυτός λέει για Μαρινάκη. Άλλα λόγια, αλλά αγαπιόμαστε. Λοιπόν, άκουσε με, Μαλάτε. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Μπέντο. Άλλωστε ο Μπέντο είναι επιλογή Μαρινάκη. Ο Βιάννα είναι επιλογή Μαρινάκη. Ο Ντακώστα, ο Φικέρας και τα λοιπά είναι επιλογές Μαρινάκη. Γιατί ο Ρέτζος και αυτή τα παιδιά πιανού είναι? Εσένα, ας πω μετά, τα διπλά μάτς Κυπέλλου 0-0 στην Τούμπα και 2-0 στο Καραϊσκάκη του Μπεκί. Καλά, θα τα δούμε αυτά. Του Μπεκί, ρε παιδί μου, διπλό παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, για θυμίσου, διπλά παιχνίδια και τελικό Κυπέλλου 0-0 Τούμπα, 2-0 Καραϊσκάκη. 1-1. Στην Τούμπα 1-1 ήταν. 1-1, εντάξει, και 2-0 κάτω, τέλος. Και? Του Μπεκί. Τι του Μπεκί, και? Το χάσατε, αγόρι μου. Το χάσαμε και τι έγινε, λοιπόν, δηλαδή. Είσαι πολύ μεμψήμερο άνθρωπο και δεν θέλω να μιλάω μαζί σου. Πολύ μιζέρια. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου. Λοιπόν, έλα Άιντε. Τώρα. Αγκαλίτσα. Λοιπόν, πολιτική Μαρινάκη, Μαλάτη και σε όλου του Ολυμπιακού. Σε όλου του Ολυμπιακού. Απαράδεκτη και να μα πει ο Μαρινάκη όλα αυτά τα χρόνια γιατί έκανε και κάποιε δηλώσει. Πόσα εκατομμύρια πήρε από τον Ολυμπιακό και πόσα έχει δώσει. Δημοσιογράφος Ραπτόπουλε, ψάξτε σε παρακαλώ πολύ. Πόσα πήρε στην 7 ετία και πόσα έχει δώσει. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται επιτέλους. Δεν θριαμβολογώ για την Οσμαλίν Σπορ, δεν θριαμβολογώ καθόλου. Α, εχθές πρέπει να φύγει ο Μπέντο, γιατί δεν θέλω να αποκλειστώ από τον Τούρκο. Mm. Δεν γουστάρω να αποκλειστώ από αυτόν. Το πρωτάθλημα θα το πάρω εύκολα ή δύσκολα. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω μπάλα, ποδόσφαιρο. Και δεν βλέπεις. Κύριε Μαρινάκη, που δεν βλέπω, όχι μόνο εγώ, που δεν βλέπουμε. Και όσο για το Σάββατο Θεοδωρίδη, μπορεί να ξεφτιλίζεται ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, γιατί ντρέπομαι για αυτόν. Να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν το δίνω το δικαίωμα να μιλάς Θεοδωρίδη έτσι, γιατί ντρέπομαι εγώ σαν Ολυμπιακός. Και σου μιλάει ένας Ολυμπιακός που αγαπάει και πονάει την ομάδα του και πηγαίνει και βλέπει και παρακολουθεί όχι μόνο το ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα του Ολυμπιακού. Τελειώνοντας, νιώθεις ότι προσπαθούν να φημώσουν τους φίλους του Ολυμπιακού να εκφραστούν? Νιώθεις ένα τέτοιο στίγμα κάτω στην Αθήνα? Κοιτάξτε, επειδή πηγαίνω και στην Αθήνα, ναι, και επειδή παρακολουθώ τα παιχνίδια, ναι, όποτε μπορώ και όχι τα παιχνίδια με μικρές ομάδες. Δώσ' μου κλίμα λίγο, Εγώ βλέπω το γλύψιμο που υπάρχει στον Μαρινάκη και από τους δημοσιογράφους, ναι, και από τις φυλάδες και από τα ραδιόφωνα, έτσι, και επιτέλους πρέπει ο καθένας, έλα τώρα εσύ τον Μπεκί είπαμε. Μ' αρέσεις, είσαι ωραίος. Του Μπεκί εσύ. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες. Ξύπνα τους αυτούς, μ' αρέσει εσύ. Βρε, δες τα του 20 σου στη κάθε μέρα, δες τα του 20 σου. Τα του 20 σου να βλέπεις εσύ. Σε πειράζει, επειδή αυτά που λες εσύ τους τα έλεγα από προπέρσι εγώ αυτά. Αγόρι μου, εσύ δεν ξέρω τι λες και δεν ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, καλά, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά και να ξυπνήσουν τα γαβράκια. Έχεις ένα κομπλέξ, αλλά δεν πειράζει. Με πολύ αγάπη σε όλους τους Ολυμπιακούς να κάνουν την επανάστασή τους. Γιατί Μαρινάκη, κοίταξε να δεις. Καλά, καλά. Την άκουσε και ο Κόκαλης
προς το τέλος. Ναι. Τη μαμά του κόμπου δεν έχεις το ακαταλόγιστο. Α, τα παιδιά, ναι. Τα ακαταλόγιστο δεν το έχεις. Ναι. Και πες μας, Μαρινάκη, πόσα πήρες. Πάνε κάτω στο Καρασιά και πες τα πέρα. Πόσα έδωσες, δεν ξέρουμε τι λέμε τώρα. Πάνε στο Καρασιά και πες τα πέρα. Κάνε τη δουλειά σου εσύ, δεν μιλάω μαζί. Εσύ πες τα στον Αρένα. Γιατί εγώ την κόβω. Πάντα όλα τον τελικό. Ενώ φίλε ο Τζόρνταν είδε στη σου. Εάν εγώ... Ενώ ο δημοσιογράφος λέει για τον Πάο και τρώει μήνυση. Εγώ αν... Θα μας αφήσεις ρε αγόρι μου να πούμε. Ρε αγόρι μου θα μας αφήσεις ρε αγόρι μου. Δεν είναι μόνο σήμερα οι άνθρωποι. Θα μας αφήσεις να πούμε. Πάμε πάμε την γραμμή στο κόμμα. Άσε τώρα να μας αφήσεις. Την είδες την άσεις και στα τηλεοπτικά τώρα. Κάτσε καλά. Ρώταγε κάποιος από ποιο μέρος Κεφαλονιάς είμαι. Από τα Διβάρατα στο Μύρτο που είμαι. Δεν ξέρουμε την Κεφαλονιά, ξέρουμε τα Διβάρατα. Στο Μύρτο. Δεν πειράζει. Στο Μύρτο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Έλα, λοιπόν, θέλω δύο ερωτήσεις να κάνω. Πρώτα στο Μάριο, που το συμπαθώ πολύ. Πάμε. Μάριε. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα. Πάμε. Όνομα και ομάδα, οκ. Okay. Τόλης λέγομαι. Από Τούμπα είμαι ΠΑΟΚ. Είσαι okay. Πάνω του ΠΑΟΚ. Πάμε Τόλη. Πολύ ωραία. Ναι, πάμε. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Ξέρω ότι δεν συμπαθείς πολύ το ισπανικό ποδόσφαιρο. Εγώ προσωπικά είμαι φουλ του ισπανικού. Ναι, μου προκαλεί και... αλλεργία, ναι. Δεν σε ακούω καλά. Και εν αντίθεση, δεν γουστάρω πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο που ξέρω ότι γουστάρεις εσύ. Ναι, λοιπόν, θα πω αυτά που θέλω να πω και μετά πες μου, αφού κλείσω, να μου εξηγήσεις λίγο τη γνώμη σου. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος προπονητής Ισπανός, στυλ Γκουαρδιόλα, ας πούμε, τέτοια φάση, είναι κάποιος που γουστάρεις εσύ. Δηλαδή, για να μου δείξεις ότι δεν είσαι κολλημένος, ας πούμε, και κάποιους τους γουστάρεις. Τι, Ισπανό, όχι τώρα, Ισπανό. Όχι τώρα, άσε με λίγο να ολοκληρώσω, όχι τώρα, θα το πεις αφού κλείσω. Δεν και καταλάβω, Τόλη, Ισπανό να σου πω. Ισπανό, ναι. Που είναι ψιλωτική τάκα, τέτοια φάση, possession football, ναι, και γουστάρεις εσύ πολύ, ας πούμε. Μα, δεν είναι ακριβώς τική τάκα, γιατί είναι ο μόνος Ισπανός που μπορώ να ανεχθώ, ο μόνος, ο ναι. Μαρτίνεθ που ήταν στην Everton. Ναι. Το λάτρευα από παίκτη στη Millwall είναι, έχει γίνει βρετανόσκυλο με στοιχεία το ισπανικό ποδόσφαιρο αυτό της τελευταίας δεκαετίας. Ναι, αλλά έχει γίνει βρετανόσκυλο ρε φίλε, το αυτό μου λέει. Δεν το γουστάρεις ας πούμε. Ναι. Ποιον? Τον Πελεγκρίνι. Αυτός είναι Αργεντίνος. Τον Πελεγκρίνι. Δεν είναι Ισπανός. Πρώτον, δεν είναι Ισπανός. Αργεντίνος. Παιδιά, λίγο να πω αυτό που θέλω να πω και, να, και μετά να τα και πείτε. Και να το ακούσω. Πελεγκρίνι δεν μου λέει τίποτα. Λέγε. Λοιπόν, να τελειώσω. Λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω το Παναθηναϊκό, ο οποίος μου φαίνεται πολύ συμπαθητικός τύπος, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λοιπόν, το 2010, με τον ΠΑΟΚ τότε ρε φίλε, ναι. Με τον Άρη το 2-0 στο Χαριλάου, τι γνώμη έχεις, άξιζε τότε ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, φίλε. Ναι ή όχι. Ναι. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Φίλε, και Μάριε, όσο μπορείς, κάνε κανένα comment έτσι να ακούσουμε φίλε, για ο το ο ισπανικό. ΠΑΟΚ τότε okay. Είχε πολύ καλή άντε, ομάδα. Πάει. Και δεν είχε τη διαφορά που έχει ο Γαύρος σήμερα με τις υπόλοιπες. Ήταν κοντά. Μετά τον ντέρμπι με τον Άρη, θέλω να μου θυμίσεις τα αποτελέσματά σου με ΑΕΚ και με Λάρισα. Όποιος θυμάται, ας γίνει να τα γράψει. Ναι, φυσικά. Και εσύ με κέρδισες και στην Τούμπα, έτσι 2-1. Μια χασα εγώ στη Λάρισα. Εκεί στη Λάρισα και είτε από την ΑΕΚ. Σε κανένα μεταξύ μας μάτς έσφαξα, δεν θυμάμαι εγώ. Καταρχήν βγήκε τρίτος ο ΠΑΟΚ εκεί τη χρονιά. Άστορε, δεν βγήκε κανένα. Δεν βγήκε αυτή την καραμέλα. Καταρχήν βγήκατε τρίτος. Βγήκε Ολυμπιακός που βγήκε πέμπτος στην κανονική μετά. Δεν βγήκατε τρίτος στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά μην έρθει. Άσε τώρα. Μην εξισώνετε διαφορετικά πράγματα. Άξιζε. Να βγαίνατε τρεις βαθμούς πίσω ή δύο βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Έκανε τρεις. Όχι δέκα. Ναι. Έκανε τρεις ή τεσσερί μετά. Πήγε, έχασε και από την ΑΕΚ να πούμε στην Τούμπα μέσα. Ναι, ναι. Και τέλει και από τη Λάρσα και βγήκε τρίτος. Ναι. Ήταν μέχρι τρεις αγωνιστικές πριν λήξει το πρωτάθλημα. Πρώτος, δεύτερος. Πρώτος. Σάββατο ήταν πρώτος, Κυριακή δεύτερος. Έτσι πήγαινε ο Πάουκ. Επειδή με την ερώτησή σου πήγε να εξισώσεις. Πήγε να εξισώσεις το Παναθηναϊκό με τον Μαύρο. Άρα και αν έρθει και αν φωνάζει για τον Δούρο. Όχι. Δεν δικαιούται ο Ανέβατος διότι μέχρι τότε μας έλεγε ότι η διαιτησία είναι σπαθένια. Επειδή πήγε να εξισώσει πρώτον τον Παναθηναϊκό με τον Γάβρο, είναι εντελώς ανώμια μεγέθη. Και δεύτερον, για τον Δούρο που λέει ο Τζόρνταν, ο Αλέφαντος και ο Καστίγιο είχαν βγει και λέγανε στον τελικό του κυπέλου θα δούμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Και φάγαν τρίπαλο στη Νέα Σμύρνη. Αυτό ήταν. Και εσείς λιγότερα τρόπε από εμάς έχετε εκτός από τον Μπάκη. Τώρα πάρε και 86 να λες ότι πήρα το 86ο. Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Έλα φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχει καθυστέρηση γι' αυτό. Έχει καθυστέρηση. Εάν είναι καθυστερημένος τι να κάνεις. Έχει καθυστέρηση. Είναι πιο άργος και από την καθυστέρηση. Έχει καθυστέρηση γραμμή. Δεν μας νοιάζει. Ναι αυτό λέμε. Κόψε πάνω στον επόμενο. Δεν έχουμε άλλον.
Ε, βέβαια, αφού έχει δύο γραμμές και δεν έχει έξι τηλεφωνικό κέντρο, είναι αυτό. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ένα όνομα, αν θέλετε. Ένα όνομα. Είμαι η Χρυσούλα από Τούμπα. Η Χρυσούλα από Τούμπα. Ναι, αλλά το μικρόφωνο κράτα το πιο μακριά λίγο από το στόμα και κάνει πουφ πουφ το στόμα σου. Η Χρυσούλα από Τούμπα. Λες και μιλάει από περιπολικό είναι. Πάμε, Χρυσούλα, πάμε. Τι ομάδα είσαι? Μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ, παιδιά. Όχι ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ. Για πες μας, Χρυσούλα. Πάμε, Χρυσούλα. Μίλα, Χρυσούλα. Τι σε έκανα να πάρεις τηλέφωνο, τι? Είσαι καλά, Χρυσούλα? Χρυσούλα, σε πήρε χαμπάρι και σου πήρε το τηλέφωνο. Σιωπή, ξύλινα σπαθιά. Οριζοντιώθηκε. Μήπως έχουμε πρόβλημα με τον Λίγο. Μήπως έκανε κανένα χαράλαμπο η Χρυσούλα. Είναι λίγο οριζοντιωμένη. Και αύριο είναι το η Χρυσούλα. Και αύριο μέρα είναι. Κούλα, κούλα. Κούλουμα, Χρυσούλα. Πάμε. Έλα. Άντε ρε σχιζοφή μου. Με το καλό Εβιτάλ που κονομάς καλά είναι. Τώρα εμάς εδώ μας έχεις την απέξω να παίξω. Κόστος ρε φίλε, αλλά δεν σ' ακούω καλά. Άντε, πάμε. Φώναξε λίγο. Έλα. Πάμε φίλε, ναι. Ναι. Λοιπόν, να σε πω. Όνομα μάνα. Έχουμε μόνο τον Τζόρνταν από το πάνελ, αυτό ήθελα να σου πω. Σε παίρνω από το εξωτερικό, θα τα πω γρήγορα. Μην με διακόψεις λίγο, σε παρακαλώ. Μην το διακόπτετε. Λοιπόν, καταρχάς να ρωτήσω κάτι. Μαλάτε και Τζόρνταν, τι δουλειά κάνετε, ρε φιλαράκια μου? Τι επαγγέλλεστε? Εγώ είμαι ασφαλιστή. Μάλιστα. Να σου πω, εσύ πώς κρίνεις έναν προπονητή, μπορείς να με πεις? Εγώ προσωπικά. Ναι, εσύ προσωπικά. Και μετά να με πείτε τώρα. Από τις γλώσσες που βλέπω αν έχει ή δεν έχει και από τα αποτελέσματα. Εσύ πώς μπορείς να κρίνεις, ρε φίλε? Δηλαδή, εγώ το σπουδάζω 5 χρόνια το αντικείμενο για να πεις εσύ ασφαλιστής και να με πεις, ας πούμε, δεν κάνω μπέντο. Ή αυτός πρέπει να μπει, αυτός να βγει. Δεν μου λέει, φίλε. Κάτσε, κάτσε. Μια άποψη δηλαδή, ρε φίλε. Συγγνώμη. Όχι, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Την άποψή σου. Στάσου. Κάτσε λίγο. Εσύ τι σπουδάζει? Δεν θέλω να μιλήσω την άποψή σου. Εσύ τι σπουδάζει? Πώς βγαίνεις και λες, αυτός δεν κάνει. Γιατί να μην το πει, δικαιωμάτω. Άλλο να πεις πιστεύω ότι έπαιξε λάθος η ομάδα ή η ομάδα παίζει λάθος, κι άλλο να βγαίνεις και να λες, αυτός δεν κάνει. Δεν μπορεί τώρα μαλάτος να με πει αν κάνει ο παιδί ή δεν κάνει. Ποιος μπορεί να το πει? Αυτό μπορεί να το πει μόνο αυτός ο οποίος είναι προπονητής, ρε φίλε, έτσι πάει. Ο Μαρινάκης είναι προπονητής. Ωραία, δεν μου λες, αδερφέ, συγγνώμη, μπορώ εγώ να κριτικάρω έναν τραγουδιστή, έναν κιθαρίστα, μπορώ? Περίμενε, περίμενε. Εγώ ένα θεατρίνο. Έναν ηθοποιό μπορώ να τον κριτικάρω. Ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό μωρό τη χώρα δεν σπούδασε πολύ. Είδα μία ταινία προχθές και είπα δεν είναι καλή ταινία. Έχει πολλά κρυφά σημεία. Εσύ! Δεν κατάλαβα. Εσύ! Μπορείς να πεις ακριβώς αυτό. Εσύ! Εσύ τον Τραμπ! Εσύ τον Τραμπ, τον Τσίπρα και τους πολιτικούς τους κριτικάρεις. Μπράβο! Εσύ μπορείς να πεις την άποψή σου και μπορείς να ψηφίσεις όταν πρόκειται για έναν προπονητή, όταν μπαίνεις σε ειδικά κομμάτια. Καταλαβαίνω ότι αφορά ποδοσφαιριστές, που αφορά αθλητές, δεν μπορεί ο μαλάτος να με πει γιατί στο 72 πέφτει μια ομάδα, γιατί έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, υψηλότερο γαλακτικό οξύ. Εσύ τι σπουδάζεις τώρα, για πες μας. Κάτσε να μάθω. Σπουδάζω, κατάλαβες τι το λέω. Εσύ τι σπουδάζεις? Εγώ σπουδάζω γυμναστική ακαδημία. Μεγάλη δουλειά κάνεις. Και τι ειδικότητα θα πάρεις? Κάτσε το παιδί, κάτσε, περίμενε. Ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Για μας κάνει παραλέσεις. Κάτσε, ρε παιδί μου, μας κάνει. Τι ειδικότητα θα πάρεις? Στο ποδόσφαιρο. Άνεργος. Να μείνει άνεργος. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, φίλε. Ναι. Εσύ μπορείς να κρίνεις το γυμναστή. 500.000 είναι τα δωμάτια. Σταμάτα. Εγώ το σπουδάζω αυτό. Ο μαλάτος είναι ασφαλιστής. Να με κάνει ασφάλιση. Μπορεί να είναι καλός, φίλε. Δεν μπορεί να με ποιος κάνει ποιος δεν κάνει. 35 χρόνια μάλλον καλός. Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε? 35 χρόνια ασφαλιστής, όχι 35 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι, για πες μας. Δεν θα ακούω καλά. Πόσο χρόνο είσαι? 22 στα 23. Ο άλλος πάει 40 χρόνια στα γήπεδα, ρε φίλε, έχει δει τόσα μάτσα, να πούμε. Ναι, και τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Και πώς τι σημαίνει αυτό? Έχει άποψη, ρε φίλε. Δεν είπες όνομα. Έχεις μεγάλο κομμάτι μερίδιο δίκιο σε αυτά που λες. Το έχω πει και εγώ στον Κωστή. Αλλά ξέρεις κάτι, ειδικά το ποδόσφαιρο και τα ομαδικά αθλήματα. Μπάλα έπαιξες καθόλου? Δηλαδή έτσι είναι, δεν μπορείς να διακριτικάρει ο κόσμος. Μπάλα έπαιξες? Έπαιξα. Πού έπαιξες? Τίποτα, σε κάτι τοπικά. Παρασκήνιο, ξέρεις τίποτα?
Τίποτα. Γιατί εσύ γιατί κάνεις κριτική. Ο Τζόρνταν έπαιζε στη Βροντού United. Στη Βροντού United. Ο Ασλαμάς έπαιζε τα κατάκα. Ξέρετε το τα κατάκα. Τα κατάκα έπαιζε και ήμουν καλό. Τα κατάκα έπαιζε ο Ασλαμάς. Άκου, άκου, άκου. Ναι, αρέ. Το παιδί δεν είσαι το δικά. Ο άλλος έπαιξε στη Βροντού United. Άκου, φίλε. Άκου, άκου κάτι. Περίμενα να σε πω κάτι και να κλείσω. Ασλαμά, να ξέρει κάτι. Μεγαλύτερη ομάδα στην Αγγλία είναι η Λίβερπουλ. Άκουσε να μάθει κάτι. Τώρα φίλε, έξισε πληγή. Τώρα φίλε. Είναι γεγονό εδώ σε δεν μου λε, ποια είναι η πιο μεγάλη μορφή, ένα. Τώρα θα τα ακούσει. Ένα Ευαγγέλιο τη Λίβερπουλ. Ιαν Ρα. Προπονητή, τι Ιαν Ρα. Α, προπονητή λε. Ο προπονητή σίγουρο. Ο Μπιλ Σάγκλι. Ο Σάγκλι είπε όταν το πλησίασαν οι άνθρωποι τη Λίβερπουλ ω προπονητή τη Χάντερσφιλ στο ημίχρονο του Χάντερσφιλ Λίβερπουλ. 2-0 με τη Λίβερπουλ να κινδυνεύει να πάει στην τρίτη κατηγορία, ήταν στη Β και καταγγελούσε, του λένε στο ημίχρονο, θέλεις να αναλάβεις την πιο μεγάλη ομάδα της Βρετανίας. Και τι απάντησε ο Μπιλ Σάγκλι. Βεβαίως. Διώξαν τον Μπάσμπι από τη United. Διάλειμμα. 5 γραμμές, πάμε να φάμε λαγάνα. Τώρα. 2,5 ώρα, ρε. Ναι. Like, like, μαλάκες, like. Οπα! Είναι γραμμένο με ύψη. Πέντε τελευταίοι πριν τη λαγάνα. Βρωμοέλληνες. Πάμε να φάμε τα ραμά. Πέμπτος από το τέλος. Πάμε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα αν θες. Χρήστος Γρία. Χρήστος. Γρία, Γρία. Ο παδός του Ηρακλή. Ο Χρήστος, ναι. Ωραία. Θέλω να κάνω δύο-τρεις ερωτησούλες. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ δεν θέλω να μου χαρίζουν ούτε μισή κάρτα. Είπε. Ραντόπουλε. Παρακαλώ. Να δεχτώ εγώ ότι είχαμε, έπρεπε να πάρουμε 5 κάρτες το δεκάλεπτο. Ποιες πέρα. Επειδή αυτά πώς να τα αφομάτια, αυτό θα βοηθούσε ο Ηρακλή ή όχι. Να ξεκινήσουμε από εκεί λίγο. Τι να κάνει λέει, να. Θα βοηθούσαν τον Ηρακλή ή όχι. Θα βοηθούσαν τον Ηρακλή κάρτες. Ναι. Άμα τις... Θα δυναμιζόταν το κλίμα. Θα δυναμιζόταν το κλίμα. Αν έκανε... Αυτό βοηθάει την κατώτερη αγωνιστικά ομάδα όπως έχεις πει. Κοίταξε. Εγώ με την ΑΕΚ είδα ένα Ηρακλή που έπαιξε δυνατά. Τώρα, ναι. Τώρα είδα επηρεασμένους τους παίκτες να πηγαίνουν στα πόδια. Λάθος. Λάθος. Για ποιο λόγο. Εντάξει, ίσως ήταν και ιδιαιτερότητα του μάτσου, έτσι. Επηρεάστηκαν από τον κόσμο, δεν ξέρω. Παίξανε. Όχι δυνατά. Δηλαδή, πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Σαν να μην μπορούσαν να πάνε στην μπάλα και πηγαίναν στα πόδια. Για μένα είναι λάθος προσέγγιση. Κανονικά ο Ηρακλής, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν έχει αυτό που λέμε εύκολη δημιουργία να οργανώσει παιχνίδι από πίσω κτλ. Γιατί ο Λεωζίνου είναι πεσμένος και αυτό είναι κακό. Γιατί πρέπει να παίξεις μάτς, θα πρέπει να παράγεις κιόλας ποδόσφαιρο, όχι να κλέψεις. Θα πρέπει να κλέβει και να βγαίνει. Η Ατλέτικο, ρε παιδί μου, επειδή δεν μπορεί να δημιουργήσει σαν την Μπαρτσελώνα, πιέζει ψηλά να κλέψει μπάλες και σε 20 μέτρα, 25 μέτρα απόσταση να δημιουργήσει κατάσταση. Ο Ηρακλής. Εκεί έπρεπε να αναλωθεί. Και μη σου πω ότι έπρεπε να παίξει ο Γροντής, ο Δόνης και ο Ιτζόγλου και ο Λεωζίνο να παίξει τέταρτος με τον Περόνε και τον Μοντέιρο, έτσι ώστε να γίνουν κλοπές πιο ψηλά. Ήταν για μένα δηλαδή, για μένα δηλαδή, αν το μελετήσουμε το πράγμα, η όλη φιλοσοφία του Ηρακλή ήταν λάθος τα πρώτα λεπτά. Τελείωσε. Σ' ακούω. Ωραία, κάτι ακόμα. Γίνεται το 1-0, το 0-1 μάλλον, είτε είναι offside είτε όχι, δεν έχει σημασία. Και πώς δεν έχει σημασία, ήταν 2 μέτρα offside. Δεν έχει, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, ο Ηρακλής, ο παλικάρι, ναι. Αναγκαστικά μετά θα πρέπει να βγει μπροστά να σουπαρίσει. Μετά πρέπει να ρισκάρει, να βγάλει μπακ ψηλά, να δημιουργήσει. Άσε που. Άσε που. Συγγνώμη. Και εκεί γίνεται η φάση του πέναλτι που λέτε, εγώ δεν συμφωνώ. Ναι. Άμα ήταν το 0-0, μπορεί να μην είχε γίνει ποτέ αυτή η φάση. Μπορεί. Γιατί ο Ηρακλής ήταν ταμπορωμένος, όπως ήταν, και θα πήρε σκληρά, σωστά. Ήταν. Μην πάμε όμως με τα μπορεί τώρα, με τα μπορεί και τα αν, εντάξει δεν ξέρουμε τώρα. Το θέμα είναι για μένα... Δεν είναι, αν έχουμε γεγονότα, έχουμε ένα goal offside, ναι, ναι, όχι, να αναγκαστικά η ομάδα που χάνει θα βγει μπροστά είτε είναι ο Ηρακλής είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Θες να με ακούσει λίγο. Για μένα το γεγονός είναι ότι ο διαιτητής είναι ένας εντελώς αδιάφορος διαιτητής, για μένα δεν πρέπει να ξανασφυρίξει ποτέ, να παράδεκτος. Ότι μπαίνει ένα goal καθαρό offside. Εκείνος ο βοηθός για μένα πρέπει να του πάρουν όχι το δίπλωμα.
πρέπει να το ξαναφήσουν να μπει σε γήπεδο. Γιατί αν γινόταν αυτό κάτω από την 4, αν γίνει σε μια εβδομάδα, διακόπτεται το μάτς και τρώω μείον 3. Λοιπόν, και τραγικός πάλι ο διαιτητής που δεν δίνει το πέναλτι, αυτό. Ωραία, και κάτι ακόμα σχόλια από τον Γιώργο και τελειώνω. Ότι πάρα πολλοί βλέπανε 0-4-0-5 και σήμερα σκαλίζουμε δύο φάσεις. Δεν το λέω τον Γιώργο αυτό. Έτσι. Ένα μεγάλο μέρος του πόπολο, γιατί το πόπολο υπάρχουν ένα-δυο σύλλογοι στη χώρα που έχουν εύκολο πόπολο. Πολύ εύκολο πόπολο. Ναι, ας μην τα πούμε στα τέλα, και να κλείσει τον κόσμο στο τέλο και την νικούσαμε. Δεν έχει σημασία. Παίρνει τώρα και σκαλίζει, πάντα μ' αρέσει τη ζωή μου. Σε ό,τι πρόβλημα έχω, σε οποιοδήποτε τομέα, να βλέπω τη μεγάλη εικόνα πια. Η μεγάλη εικόνα, όχι μικρή. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι το offside τον goal που τρώει ο Ηρακλής. Θα φάει και offside goal, ναι. Δεν το είδα. Συμφωνώ μαζί σου, παιδό. Συμφωνώ εγώ, Μαρία. Η μεγάλη εικόνα πια είναι. Μάρια, εγώ μαζί σου, παιδό. Η έδρα είναι, γίνεται ο δεύτερο εφιάλτη του ΠΑΟ μετά τη Ριζούπολη. Να πω κάτι λεπτό στον Γιώργο, δεν είναι. Αυτό. Η ομάδα που θα πει ο Ηρακλής όλο ο φετινό κοστίζει όσο το ένα πόδι του Μπίσεσβαρ. Δεν έχει σημασία αυτό. Το ένα πόδι του Μπίσεσβαρ. Να πω κάτι στον Γιώργο να κλείσουμε. Γιώργο, ναι. Λοιπόν, γιατί πρέπει ο κόσμος του Ηρακλή να βρίσει τους οπαδούς που σήκωσαν το πανί που είναι κατά του Σαββίδη και του Καγιούλη και του Παπαθανασάκη ο κόσμος του Ηρακλή και γιατί δεν πρέπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να βρίσει το Σαββίδη που δώσε λεφτά στον Ηρακλή. Λοιπόν, θα σου απαντήσω. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ είπα. Μπράβο, ό,τι να είναι, να ξέρουμε εμείς αν είναι ό,τι να είναι. Γιατί ό,τι κάνει ο Μαλάτος με το Μαρινάκι, τα ίδια κάνει με το Σαββίδη. Θα απαντήσω. Ναι, απάντα Γιώργο, απάντα Γιώργο. Λοιπόν, εγώ προσωπικά ρωτάς για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ή για μένα προσωπικά. Το τι κάνει ο κόσμος λοιπόν του ΠΑΟΚ, εγώ προσωπικά δεν θα τους ξέρω όλους τους ΠΑΟΚΙΔες. Αν θυμάσαι καλά, πριν πόσες εβδομάδες και κυκλοφορεί το βιντεάκι στο YouTube, είχαμε διαφωνία με τον Τζόρνταν όταν έλεγε ο Ραπτόπουλος ότι ξέρεις τι, με αυτά που κάνει ο Σαββίδης αγοράζει σωματεία και είπα εγώ τον Ηρακλή δεν τον θέλω ούτε για δεκανίκη ούτε για τίποτα. Ας πάει εκεί που είναι να πάει. Γιατί καλώς και κακώς την ομάδα την αγοράζεις, ο λαός δεν εξαγοράζεται. Και το έδειξε σήμερα ο λαός του Ηρακλή. Για μένα να λοιπόν, το πανηγυρίσει του χρόνου. Φυσικά. Τότε λοιπόν, μπορεί να είναι και ένας κρίκος αυτός για τον χρόνο το πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα προτιμούσα. Ναι, δεν λέω όχι. Λέω θα προτιμούσα ο κρίκος να είναι μια άλλη ομάδα, όχι ο Ηρακλής. Λοιπόν, αν δεν μπορούν να αγοράσουν άλλους, ας αγοράσουν αυτούς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι. Το βάζει στο πανό για το Σαββίδι. Μπράβο, ρε φίλε, όντως. Δεν θες να σε εξαγοράσει. Όταν ερχόταν εδώ ο Κόκαλης με τους διάφορους προέδρους του ΠΑΟΚ, δεν ανέβαινε ποτέ πανό. Όντως, αυτό το ζήλεψα σαν ΠΑΟΚτσής όταν έσπαγε η παράδοση με τον όποιον τρόπο. Πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν διουχαίστηκε ποτέ. Ο διαιτητής έφταιγε μια ζωή. Ποτέ κανένας πρόεδρος του ΠΑΟΚ όπως έσπαγε. Ο Σαββίδης. Α, ήταν Σαββίδης ο σχορεμένος, ο Μανάβης δηλαδή. Ο σχορεστονό. Μέσα είναι ο Ηρακλής στο μικρό. Τέλος πάντων, πλήν εγώ. Να ξέρετε, ό,τι γίνεται πλατίνα με τον Γάβρο, θα είναι γίνονται εδώ. Δεν τον πλατιάζει. Ναι, δεν τον πλατιάζω. Λοιπόν, και τελειώνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εφόσον είχε το πανό, εγώ αυτό εκεί εστιάζω. Για τον δικό μου τον πρόεδρο, έπρεπε να έχει δίπλα και ένα δεύτερο πανό για τον δικό σου. Αυτό έφτασε εκεί πέρα. Δεν θα φαινόταν το πανεπιστημιακό θέμα. Επόμενη, φύγαμε, επόμενη γραμμή. Ο Πάουκ κυνήγησε όλους τους πρόεδρους τώρα, δεν είναι ο Πάουκ. Τι κυνήγησε ο Πάουκ? Όλους τους πρόεδρους. Ποιον κυνήγησε? Όλους. Ποιον? Τον Σαββίδη, τον Παντελάκη, τον Πατατούδη. Τον Βουλινό. Όλους τους κυνήγησε. Τι είναι αυτά που ακούω τώρα μαλακίες συνέχεια κάθε βράδυ. Όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ κυνηγήθηκαν από τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό. Όταν ήρθε ο Ολυμπιακός. Άμα μας ρωτάτε τελείως εγώ τώρα. Κυνηγήθηκαν όταν πήρε ο Ολυμπιακός το Παναγία μου τώρα να πω. Όταν έρθε ο Ολυμπιακός. Ο Βουλινός κυνηγήθηκε. Ο Πατατούδης κυνηγήθηκε. Ο Μανάβης όπως λέει από τη Βέρεια ο Σαββίδης. Χάρη Σαββίδη δεν κυνηγήθηκε. Κυνηγήθηκε ο Παντελάκης δεν κυνηγήθηκε. Σας ρωτάω εγώ. Όταν ήρθε ο Ολυμπιακός εδώ και έπαιρνε τα διπλά την άλλη μέρα, τι τσάβανε οι κλήρες. Ποια διπλά ρε. Μετά από χρόνια. Φταίει ο διαιτητής. Με το πέναλτι του Αρτουλέου από την περιοχή. Του Καστίγιο. Ποια διπλά ρε φίλε τώρα. Τέταρτος από το τέλος. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα δεφέ. Λοιπόν, αυτό που λέει, ευχαριστούμε για την εκπομπή για άλλη μια φορά. Πήρα όμως θέλω τα φώτα σου. Ομάδα φίλους. Ομάδα. Ορίστε, πιο δυνατά δεν σ' ακούω. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός Αθήνα Γιάννης, έχουμε ξαναμιλήσει. Α, ο Γιάννης από την Αθήνα Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Εμπρός. Γεια σου Γιάννη. Ναι, λοιπόν. Είδα, σε είδα με την Ξάντη, σε είδα. Θέλω τα φώτα σου σχετικά με τον Ουζουνίδη, γιατί εγώ μέχρι να καθαρίσουν εγκληματικές οργανώσεις και τα λοιπά δεν πολύ βλέπω μπάλα. Εσύ δεν μπορείς, άλλοι θα την καθαρίσουνε. Ναι. Ορίστε. Εσύ δεν μπορείς, οι άλλοι θα την καθαρίσουνε. Και θα την πάρει η ΑΕΚ την ΕΠΟ. Η CIA.
Όχι, οι Κωνσταντινούπολίτες θα την καθαρίσουν, εσύ δεν μπορείς. Άκου, άκου. Αυτή που υποστηρίζει. MI6, FBI. Εγώ βλέπω μία ένωση δεν έφερε στη συμμαχία. Μία μόνο ήταν. Δεν ξέρω, μπορεί. Είναι αλήθεια. Όταν σταματήσουν και αφήσουν. Όχι, κουβέντα κάνουμε. Ναι. Συγνώμη, όταν καθαρίσουν, λέει το. Γιατί χάσαμε μια. Ο Ζουνίδη αμυντικά είναι Ραπτόπουλε, πολύ. Ραπτόπουλε, δεν θέλω να μου μιλήσει για τι έκανε στα παιχνίδια. Γιατί τότε τι θε να σου πω. Άκου να σου πω. Λοιπόν, εγώ το καλοκαίρι θα έχω πρόβλημα για το δικό μου. Αν δεν καθαρίσουν όλα, το χέρι στη τσέπη δεν το βάζει. Σωστά. Πιθανόν. Τι πιθανό, δεν το βάζει. Αν δεν έρθει Γιαννακόπουλος και να βάλει λεφτά που δεν γίνεται, ήρθε φίλε και έφυγε. Ήρθε φίλε και έφυγε σε ένα βράδυ. Συγγνώμη. Ήρθε και έφυγε σε ένα βράδυ. Πήρε ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος. Γιάννη. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος. Μισό θα σου πω. Δεν πρόκειται να δει τον Παναθηναϊκό. Γιατί φοβάται να πάει στον Παναθηναϊκό ο Γιαννακόπουλος. Βολεύεται με τον μπάσκετ. Το βιολί του ποδοσφαίρου είχε δυσκολία μεγάλη. Δεν θέλει να χαλάσει το όνομά του. Κλάνει πατάτες. Όχι, ο Γιαννακόπουλος. Δεν συμφωνώ. Κλάνει πατάτες. Στη Σπάρτη πάει και παίρνει. Δεν συμφωνώ. Δεν πάει να πάρει τον Παναθηναϊκό να τον ανεβάσει ψηλά. Πάει στο μπάσκετ που είναι εύκολο. Καταρχήν ποιος θα τον. Συνέχισε το. Δύο χρόνια τουλάχιστον ποιος μπορεί να τον πει κάτι από τη στιγμή που πάρει τον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννακόπουλος είναι άρχοντας στον Παναθηναϊκό. Και αν δεν πάει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο θα παραμείνει άρχοντας. Μαλάκας είναι να πάει να ακούσει τα μπουσλούκια του Βαρδινογιάννη και του πατέρα. Δεν πάει. Φοβάται να πάει. Συμφωνώ μαζί. Άντε, μπράβο. Όπα, όπα. Άντε. Άντε ρε αυτό που λέει. Συμφωνώ μαζί σου, αγόρι μου. Είναι κλασομανιέρας. Φοβάται. Έτσι. Περίμενε, το κακό σενάριο είναι να τον αναγκάσει ο κόσμος να πάει, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος. Είναι 83. Μόνο ο Τράκη μπορεί να μπει. Ο ποιος? Ο Τράκη. Δημήτρης λέγεται. Δημήτρης. Έτσι τον είναι εδώ. Ο κόσμος θα τον αναγκάσει να μπει. Γιάννη, συγγνώμη. Είχα τη ζήτηση αυτή και θέλω την γνώμη του Άκη σαφώς. Πριν περίπου 10-12 μέρες, σε στέκη που είναι μέσα στο μαγαζί, 3-4 παοκτσίδες και είμαστε και δύο ρακλητές. Και λέμε το εξής. Ολόκληρος Παναθηναϊκός. Μιλάμε για Παναθηναϊκό, έτσι. Βεβαίως. Μιλάμε για Αθήνα. Όλη η οικονομία της χώρας είναι στην Αθήνα. Σωστός. Έτσι. Και εκτός Αθήνα. Δεν βρει. Ναι. Καλά, κυρίως όμως τα μεγάλα πορτοφόλια. Αγγλίες. Τα... Ναι, 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 9,5 στα 10. Μιλάμε για τον ελλαδικό χώρο. Ναι. Γιάννη, να σε ρωτήσω. Να το απαντήσω αυτό. Δεν βρίσκονται. Να το απαντήσω. Δύο, τρεις εφοπλιστές. Να το απαντήσω. Με καρδιά να πάρουν τον Παναθηναϊκό. Αδερφέ, να το απαντήσω. Ναι, ναι. Θες να σου απαντήσω? Ναι. Ωραία. Το 1979 κάποιος πήρε την ΠΑΕ. Όπως την πήρε. Έγινε πολυμετοχικότητα, αλλά το 67 και πάνω της 100 έμεινε πάλι στην οικογένεια. Άλλοι βάλανε 67 εκατομμύρια, τα χαλάσανε, τα φάγανε σε μελίσιδες, σε σαλπιγκίδιδες, σε κλέτος, οτιδήποτε. Και σε διαφημίσεις. Ναι. Λοιπόν, την ομάδα την ξαναπήρε, πάρκαρε τις μετοχές. Και εκεί που ήταν να την πάρουν άλλοι, την έδωσε την ομάδα στον Αλαφούζο και η ομάδα είναι σε μια offshore στην Κύπρο. Το κατάλαβες? Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Όχι, συγγνώμη, άρα δεν την πάρουν κάποιοι άνθρωποι άλλοι. Φίλε, του Ηρακλή, εσύ που μιλάς, το κατάλαβες αυτό που λέω? Ναι, ναι. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Όχι, λοιπόν, με αυτά που λες... Θεωρείς ότι ο Αλαφούζος είναι μπροστινός του Βαρδινογιάννη? Δεν το ξέρω. Όχι, τι εικάζεις? Τι εικάζω? Εικάζω ότι το ιδιοκτησιακό του Παναθηναϊκού δεν είναι πεντακάθαρο, γιατί υπάρχει μια offshore. Ναι. Συγχρόνως ο Αλαφούζος έχει ξεσκίσει όλους τους αρουραίους με το κανάλι, τους έχει ξεμπροστιάσει σε όλο τον πλανήτη. Αλλά από πίσω είναι ο Βαρδής. Όχι, 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 όχι. Επαναλαμβάνω. Ο Αλαφούζος απέδειξε το καλοκαίρι ότι είναι γάτα με πέταλα. Γιατί πήρε την καλύτερη άδεια πιο τσάμπα από άλλους, από όλους. Ναι. Σωστά. 43 μοίρια. 43 την πήρε πρώτος, έπαιξε μπαλά, τον άλλο να τον έκανε το πάκι, τον έκανε για πλάκα, έδωσε 70. Τον έχει ξεφτυλίσει. Ωραία. Στο ποδόσφαιρο, άμα δεν καθαρίζει, δεν βάζει λεφτά. Και η ερώτησή μου είναι αυτό που λένε οι εξής. Ο Ζουνίδης είναι αυτός που έκανε την ομάδα του Πανιωνίου, αν εγώ μείνω το καλοκαίρι με 5 φράγκα. Μπας και πάει εκεί ο Παοτζής και χαρεί και πάρει το σύστημα, τουλάχιστον να κάνω εγώ μια ομάδα της προκοπής. Αυτή είναι η ερώτησή μου που πήρα. Γιάννη, εγώ λίγο θα σου αντιστρέψω το ερώτημα και θα σου πω. Ο Ζουνίδης με τον Λιμπερόπουλο, το σχεδιασμό που θα κάνουν το καλοκαίρι, θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους από τον Αλαφούζο? Ερώτηση, υποθετική. Εάν δεν καθαρίσει αυτό που έχω πάρει και άλλες φορές στο Ραυτόπουλο, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ, σε εάν ακούω, δεν καθαρίσει ακούω, η διαιτησία
Και από ό,τι είπα ο Ραυτόπουλος πριν κάνα δύο μέρες, η ΕΠΟ τον Οκτώβριο, ναι, ο Αλαφούζος λεφτά δεν πρόκειται να βάλει και δεν τον αδικό. Ούτε με λησάνει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Βεβαίως. Φέτος είχαμε τόσο κακή διαιτησία σαν Παναθηναϊκός, προσωπική γνώμη, σε σχέση με άλλες χρονιές. Φέτος, ναι, είχαμε την επαγγελματική, ναι, δουλειά του Αλαφούζου, ναι, να πάρει τα 5-6-7 εκατομμύρια από την Ευρώπη. Από την Νόβα, ναι. Όχι, από την Ευρώπη. Ήθελε να προκριθεί στην Ευρώπη. Και μετά από την Νόβα. Περίμενε. Ναι, από την Νόβα οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Την Νόβα την παίρνει κι αλλιώς. Πήρε από την Ευρώπη. Στήθηκε όλο το σύστημα λάθος, ναι, γιατί εκεί μέσα έχει γεμίσει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ΔΣ έχει μισθοφόρους, υπαλλήλους, παλεφοί που είναι στο ΔΣ, είναι όλοι να μην πω τι. Ωραία, και τέλειωσε η ουσία. Εγώ ρωτάω τον Ραυτόπουλο και γι' αυτό πήρα, παιδιά, γιατί πήγαμε αλλού. Ραυτόπουλε, κατά την κρίση σου, με 6, 5, 4, 7 εκατομμύρια ευρώ, ο Ουζουνίδης μπορεί να μου κάνει μια καλή ομάδα? Ο Ουζουνίδης είναι για μένα ο προπονητής που θα πάρει τον Παναθηναϊκό με μέτριο υλικό και θα κλέψει παιχνίδια. Που σημαίνει αν βρεθούν και ένα-δύο εκατομμύρια παραπάνω μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, ναι ή όχι? Δεν ξέρω ο Ουζουνίδης, θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις καλύτερα. Ο Αναστόπουλος δούλεψε 22 χρόνια και δούλεψε πολύ την κλοπή. Δηλαδή, κλείνουμε και φεύγω. Εκμεταλλεύουμε τους καινούς χώρους και παίρνω αποτελέσματα. Το κάναμε Μακαριάν. Περίμενε. Περίμενε. Με την μπάτζετ όμως. Στον Άρη, σκάστε λίγο. Στον Άρη, ο Αναστόπουλος έπρεπε να παράξει ποδόσφαιρο. Που σημαίνει έπρεπε να παίξει το κατακτητικό. Εκεί πάνω δυσκολεύτηκε, γιατί δεν είχε και το κατάλληλο υλικό, αλλά δυσκολεύτηκε. Ο Ζουνίδης στον Πανιόνιο έστειλε την άμυνα στα 30 μέτρα. Είχε όπου μάλλον 70 μέτρα κούρσα να κάνει. Απελευθερωμένος. 60 απελευθερωμένος. Ωραίο. Ενώ τώρα ο Μπουμάλ πρέπει να φάει στο ένα σμένο τον μπακ στα 6-7 μέτρα. Γι' αυτό ο Μπουμάλ στον Παναθηναϊκό είναι δύσκολος. Άλλες απαιτήσεις είναι, φίλε. Ο Βλαχοδήμος, αν πάει στον Πανιόνιο, στη θέση του Φούντα θα κάνει 12 γκολ ή 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Στο χώρο τον ανοιχτό. Σωστός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν χρειάζεται ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι ταχείς στην κόντρα, πολύ καλοί στο ένας με έναν κοντά και ενδεκαδάτες και σκόρερς. Εάν τους πάρει αυτούς, μπορεί να τους βρει να τους πάρει, εδώ σε θέλω. Εάν μπορεί να τους βρει, άρα, να τους πάρει με λίγα λεφτά με τον Ουζουνίδη. Μπορεί, αυτό σε ρωτάω. Μπορεί. Μπράβο, μπορεί. Ωραία. Μπορεί. Περίμενε αυτό. Ο Ουζουνίδης όμως δεν τον είδαμε σε τέτοιο στυλ παιχνιδιού σε μεγάλη ομάδα. Σωστά. Δεν ξέρουμε, είναι ερωτηματικό. Ωραία, οπότε του χρόνου, αφού έρχεται και λέει ο Παοξής ότι αυτός θα καθαρίσει τους διαιτητές, να τα δούμε αυτά. Ναι. Όχι, το λέει ο Παοξής. Ο Παοξής δουλεύει με τον, ΑΕΞΗ. Ναι, και εσύ απέξω πάλι. Χαρά του. Από το 83 μέχρι το 97 είχαμε μια χαρά πρωτάθλημα. Ναι. Καλά ήταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τόσο ναι, χάλια δεν ήταν. Ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, οπότε του χρόνου, εγώ με μικρότερο μπάτζετ, με Ουζουνίδη, αλλά όμως να παίζετε όχι 90-10, να παίζετε 60-40, έχω κάποιες πιθανότητες. Ο Ουζουνίδης είναι πολύ καλός στο να στείνει και άμυνες πολύ καλά. Είναι πολύ καλός στην ταχύτητα στην κόντρα. Είναι πολύ καλός στα στημένα τα μάντουμα να μην τρώει γκολ. Είναι πολύ καλός στα ντουμπλαρίσματα. Πώς θα πιάσει ο μπακ τον φω, πώς θα γυρίσει κτλ. Δεν ξέρουμε στο κομμάτι το τακτικό, όταν του φέρουν παίκτες με αυτές τις ικανότητες, πώς θα λειτουργήσει. Πιθανόν να λειτουργήσει καλά. Έχει στοιχεία ορθολογικού και πολύ σωστού προπονητή. Και βλέπω και ένα Παναθηναϊκό πιο γυμνασμένο. Μπράβο. Από ότι με τον άλλονα. Δεν ξέρω τι άλλαξαν οι γυμναστές ή οι γυμναστές κτλ. Πάντως ο Παναθηναϊκός βιολογικά. Βιολογικά. Δεν τα ξέρει. Βιολογικά είναι πολύ καλύτερα. Δεύτερος από το τέλος. Πρώτο τελευταίο. Να πω λίγο κάτι. Να πεις ότι γουστάρει. 93-97 που είπε ο φίλος ότι είχαμε μια χαρά πρωτάθλημα. Επειδή. Όχι, ήταν πιο καλό, έχει δίκιο εδώ. Ναι, όταν θα αλλάξουν όμως οι ισορροπίες, θα είσαι η τέταρτη δύναμη της Ελλάδος. Ποιος? Άμα παίξει 50-50, ναι, εννοείται ότι θα είναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, στο μόνο που συμφωνώ. Λοιπόν ο κύριος Νικάκης, ο κύριος Βασιλάκης, ο κύριος Γερμανάκος, όπως τύχαινε σε εμάς, αλλά τότε θέλω να βγαίνεις και να λες ότι είναι
μια χαρά τα πράγματα. Ενάντια στον Πάο και δεινάει, για το είπε. Πρώτο τελευταίος. Ωραίος. Το καλό όλοι το θέλουν το δίκαιο. Ναι, όχι. Αλλά ναι. Την εύνοια όταν την παίρνουν δεν μιλάει. Έχουν ενωθεί τα πουλιά τώρα. Ναι, την εύνοια, την εύνοια όταν την παίρνουν εδώ οι μελάτε δεν μιλάει. Καλά τώρα ρε παραδοπλάκα μας κάνεις, κυνηγούσατε μέσα το Δημόπουλο στο Ολυμπιακός Αθηναϊκός να πούμε που σας έφταιγε ο Δημόπουλος και ο διαιτητής. Τα καδόνια δεν το κυνηγούσατε. Να τα κάνεις. Και ο Ναούμ. Ξεχνάτε τι κάνατε. Ο διαιτητής, ο Θανάδρος Ναούμ. Τον κύριο Ναούμ και λέγατε ότι... Επιστήμονες σας βγάλανε από την ομάδα. Περιμένει ο άλλος, δεν με περιμένει. Πάμε, πειράζει, εγώ την πάω την εκπομπή και 4 ώρα. Καλημέρα, πάμε φίλε. Καλημέρα. Πέσει η βροχή. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα, δεν θέλω, όνομα και ομάδα. Ορίστε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, όνομα και ομάδα, φίλε. Καλησπέρα, με ακούτε. Ναι, όνομα και ομάδα, φίλε. Καλησπέρα, λέω, με ακούτε. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Πάμε. Χρήστος Πάοκ. Μπράβο, πάμε, ρε Χρήστο. Το καταλάβαμε, πας αργά. Έλα. Λοιπόν, Τζορντάν, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Σου είπε ο Μαλάτος προηγουμένως, ναι. Σου ρίξε μια προσβολή η οποία για όλους εμάς τους πρόσφυγες που καταγόμαστε προσφυγικές οικογένειες. Δεν κατάλαβα τι ήταν. Πρόσφυγες. Αυτός είπε ότι... Κάτσε να ακούσουμε λίγο, δεν κατάλαβα. Ο Πάοκ είναι παρακαλώ να το απαντήσει. Γιατί τώρα πάει να κάνει να γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν τα άκουσα, για πες. Χρήστο, να δω τι θα πεις. Γιατί είμαστε εδώ πέρα, μπήκαμε και αυτό που άκουσα από τον Τζόρνταν δεν το πίστευα. Πάμε, σ' ακούω. Ποιο δεν άκουσες. Πάμε. Κάτσε να τον ακούσουμε πρώτα. Σε παρακαλώ να του απαντήσεις, μας είπε Τουρκόσπορος. Η καταγωγή μου είναι από Κωνσταντινούπολη και από Μικρασία. Σε παρακαλώ να του απαντήσεις όπως και πρέπει. Ήμουν εκεί με τον Γιώργο καθόμαστε. Κάτσε ρε, συνήγορος εσύ να μην είναι ο άνθρωπος. Μα δεν είπε κατάλαβες. Το Μαλά το λέει, ρε, περίμενε. Τι λέει. Αυτό είπες. Δεν άκουσες. Για το Μαλά το λέει. Όχι, είπα ότι τα αυτοίνεται με τους Τούρκους. Λες εσύ, υποστηρίζω την Μπεσίκτας, καλή τύχη. Καλά κάνω ρε, δικαίωμά μου δεν είναι. Και σου λέει αυτούς. Καλά κάνω ρε. Είμαι να κάνω σχόλιο. Καλά κάνω. Σου λέει αυτούς που σφάξανε. Αυτούς που σφάξανε. Α, μπράβο. Αυτό σου είπε. Ποιος σφάξανε. Εντάξει, εγώ είμαι με τους... Α, δεν σφάξανε κάτι. Ρε, αδερφέ, τώρα ο Ολυμπιακός είναι ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχει δημιουργήσει αντιπάθειες στη χώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Καλός ή κακός, δεν το γουστάρουμε. Είπες ότι παίζετε με Κωνσταντινούπολιτες. Ναι, από την Κωνσταντινούπολη δεν είναι Μπεσίκτας. Από πού είναι. Οπότε ρε φίλε. Μογγόλι ρε. Έλα ρε, πάμε ρε παρακάτω. Στο γούστο μου και καγιά να σε βάλω. Τη βουλιάρα την έβγαζε σε ελληνίδα. Οπότε το λέω αυτό τώρα. Εγώ είπα άλλο. Οπότε φίλε. Ναι, αυτό είπες. Πέντε φορές με Κωνσταντινούπολιτες λέω. Μπράβο. Με ομάδες Κωνσταντινούπολιτες. Άντε να τον καλύψουμε, να τον δικαιολογήσουμε. Ναι. Γεωγραφικά εννοούσα. Χρήστο, μιλάς με τον συνήγορο του Μελάτου τώρα. Πώς γεωγραφικά, να τον καλύψω εγώ. Εννοείται γεωγραφικά το λέω. Κάνει κάθε χρόνο. Εσύ πού δείχτηκες τώρα, αφού ο Τζόρνταν είναι με τους Τούρκους, πού δείχτηκες εσύ. Εγώ με την Μπεσίκτας, εννοείται. Αφού είναι με την Μπεσίκτας. Θα δώσει χαρά σε καλό. Βέβαια, ρε μου φίλε. Και εσύ, συγγνώμη. Πάντως, οι ίδιοι λένε είμαστε Κωνσταντινούπολιτες. Για να μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ είπα ότι ο Μαλάτος μας είπε τους Κόσπορους. Εγώ κατάγομαι από προσφυγικές οικογένειες και θέλω ο Τζόρνταν να το απαντήσει όπως του πρέπει. Δεν το άκουσα αυτό το πράγμα. Άμα το είπες αυτό... Κάτσε να απαντήσει, να απαντήσει ο Μαλάτος. Τι να απαντήσει. Αυτό. Εγώ είπα ότι ταυτίζεται με τους Τούρκους. Βεβαίως το είπε. Μας είπε Τουρκόσπορους. Και είπα ότι αν είναι έτσι αυτό είναι Τουρκόσποροι. Βεβαίως. Αυτή η βαθμολογία. Τον Τούρκο. Εμένα η γιαγιά μου ήταν από από την Γαλλίπολη, από το Σίτο, το Κορδόν και που σφάξαν έξι παππούδες άσχετε. Και να μου απαντήσει ο Τζόρνταν τι, που βγάζει τη βουλιάρα τη μάνα του Μπερμπάντοφ ότι είναι δικιά μας. Έλα ρε, έλα ρε, παίξε μπάλα ρε τώρα. Ήρθες τώρα εσύ, ήρθες εσύ ο Αμερικάνος τώρα να μας μάθεις γράμματα. Ακούγαμε ρε, άντε ρε το Αμερικάνος. Άντε βρε τώρα, το μάτσα από τη φρεγάτα θα το δεις. Άντε βρε τώρα, που είναι. Άντε εκεί πέρα που θα σας κάνουμε το Οθωμανικό δίκαιο με πέντε Κωνσταντινούπολιτες απέξετε, άιδες. Το φίλε και να μην το πάει ο Σαββίδης στα άκρα, είναι ο κανονισμός, θα πάει πρόστιμο. Δεν ακούτε, ακούτε αυτά που θέλετε, όχι αυτά που λέω εγώ. Α, μπράβο. Το πρόβλημα με τον Ολυμπιακό δεν είναι ότι δεν το γουστάρει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Πλέον δεν το γουστάρουν και οι Ολυμπιακοί. Άρα λοιπόν, αυτό είναι με τους Τούρκους και εσύ του απαντάς ξανά για να καταλάβει. Ότι οι Τούρκοι είναι Μογγόλοι και δεν έχουν σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Άκου, ναι. Είναι κατακτητές. Ναι. Αν θέλουν να το καταλάβουν αυτοί. Δεν καταλάβουν. Η γιαγιά σου ήταν από την Καλλίπολη και. Εμείς έχουμε σφαγή. Αυτό που θες να πει. Σταμάτα να μιλήσει ο άνθρωπος. Και να μιλήσει, θα έχει πει ρε. Σταμάτα. Κάσε ρε. Κάσε εσύ βρε.
Άντε τώρα. Λοιπόν, από τα 7 αδέρφια της γιαγιάς μου, στη Μικρά Ασία, στο Σαγκάριο, στο Τουρλού Μπουνάρ και στο Αφιόν Καρακισάρ έχουν σκοτωθεί τα 6 αδέρφια της. Οπότε τι μιλάει αυτός. Εγώ δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Ο κύριος Ιορδάνης όμως, ναι, του αρέσουν οι Τούρκοι. Να πάει με τους Τούρκους. Όχι, δεν θέλω να περάσει, ρε φίλε, αποκλειστή θέλω. Πώς θα γίνει. Αυτό ναι, καλά, δικαίωμα αυτό σου λέω τώρα. Αλλά είπε. Και γαγιάδα σε βάλω στα γούστα μου. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να το κάνει αυτό να πα να αποκλειθεί εκεί. Να σου δώσει συγχαρητήρια όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε το Τουρκόσπορο πού πάει. Στου Τούρκου. Ναι. Ναι, και σε αυτούς που τους υποστηρίζουν, που είναι Έλληνες. Άρα δίκιο είχε λοιπόν ο τηλεθεατής. Άρα δίκιο είχε ο τηλεθεατής με αυτό που είπε και το Μαλάτι. Αυτοί πήγανε, κερδίσανε την Οσμαλή Σπορ, μία που είναι ούτε γραμμένη πουθενά, δεν είναι στο ποδοσφαιρικό χάρτη της Τουρκίας. Και μας τα κάνανε τσουρέκια ότι ευχαρίστησαν και να παραγυρίσει όλη η Ελλάδα. Ας πάνε μες στην Πεσίκτας να κερδίσουν μια μεγάλη ομάδα της Τουρκίας. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ με τη Φενέρ Μπαχτσέ για να ξαναπιάσει τόπο. Κέρδισες. Προκρίθηκα ρε, κέρδισα. Ναι, και κέρδισα. Μπήκε και το κόλ το άλλο, δεν το μέτρησε. Ένα εκεί. Μπήκε και κι άλλο όμως. Ένα δεν έλειξε. Ναι, προκρίθηκα. Θα ξέρετε τι πώς θα το κατάλαβα. Αφού βολέψαμε τους μεν, μπορεί να βολέψουμε και τους άλλους. Είστε μικρή ομάδα έξω, άιδε. Τους άλλους τους φίλους. Μικρή ομάδα είστε. Μικρή ομάδα είσαι και εγώ είπα γεωγραφικά θα παίξετε με πέντε κωνσταντινοπολίτικες ομάδες. Καλά, είπα αυτό γεωγραφικά. Έτσι είναι. Στο Λονδίνο και πες πάω. Εσύ που ανήκει. Και κοιτάνε σαν περίεργο ζώο. Εμένα με πούνε τώρα. Εσένα ρε. Δεν ξέρεις να πεις και ελληνικά, άσε μας τώρα. Σε τι ξενάλες και βαλονίτικα να πούμε. Το ποσόν του πουγλού. Άσε ρε. Πάμε. Τελευταίος, πάμε. Έλα βίλε. Και Όσκαρ, ναι. Έλα Γιώργο. Τι Γιώργο. Για τον Μουσάτολο. Μουσάντεκ. Έλα. Ένα σχόλιο για όλα αυτά που λέει Τζόρο για τους Κωνσταντινοπολίτες. Και καληνύχτα. Εμένα τι με λες, δεν κατάλαβα, τι είπε έλα λοιπόν, το παιδί είπε καυτά, είναι καλή. Ακούστε τι σημαίνει η Τουρκία με Ελλάδα. Πέσα τα μικρόφωνα. Βγαίνει ο κόκκινος και λέει εγώ σε Τούρκο δεν θα δουλεύω. Έλα ρε Ραπτόπουλε, 100 φορές μας θέσεις την ιστορία. Εγώ σε Τούρκο δεν θα δώσω την εκμάδα μου, δεν πάω να δουλέψω σε Τούρκο, δεν παίρνω λεφτά από τον Τούρκο. Ποιος Τούρκο ποδοσφαιριστή πήρε ο Ολυμπιακός. Τον Μπουλούτ. Δεν μου λες γιατί τον πήρατε εσείς, ρε. Εσείς γιατί τον πήρατε τώρα. Εσείς γιατί έχετε και ο κόμπλεξ, ρε. Όταν ρωτάω κάτι άλλο, εσείς γιατί τον πήρατε εκεί. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, μα τον έχουμε το πρόβλημα. Εσύ Τούρκο που έχετε, δεν πήρες. Εγώ πήρα, ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτός γιατί έχει πρόβλημα. Λέει ο 212, οι Έλληνες πόσα αδέρφια Τούρκων σκότωσαν για τα γαμοπετρέλαια. Τι ήθελε ο στρατός μας εκεί, στου διαόλου τη μάνα. 22. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Καλά, μην το πιάσουμε. 2-12, δεν ξέρω και ποιος είσαι ή ποια είσαι. Εντάξει, ο Χρήστος είναι ο κομμουνιστής. Αυτό τι σημαίνει. Ο 2-12 είναι ο κομμουνιστής. Πήγαμε να κάνουμε επεκτατικό πόλεμο. Μας πούλησαν οι σύμμαχοι και μας πήδηξαν και μάλλον τα Τούρκοι. Η Ρωσία με την Τουρκία τότε. Μας πούλησαν. Ναι, οι φίλοι του Σαββίδη. Ναι, και οι Γερμανοί που οργάνωσαν το στρατό των Τούρκων. Οι φίλοι του Σαββίδη, οι Ρώσοι. Πάντα ήταν σύμμαχοι. Ας το πω να το ξυμάδετε, πάντα ανέκαμε. Και η φιλική εταιρεία από τη Ρωσία ξεκίνησε. Αν το μάθετε γι' αυτό. Απάντα. Μετά και η φιλική εταιρεία από τη Ρωσία ξεκίνησε. Μετά ολοθικά. Ποια Ρωσία ρε, από το Ιάσιο της Μολδαβίας, κάτσε. Στη Ρουμανία, λοιπόν. Στα ορλοφικά. Αυτό που λέει ο φίλος. Τα ορλοφικά το 1770. Ακούστε το μαλάτι. Είπαν ότι θα έρθουν εδώ οι Ρώσοι και δεν ήρθαν και μας κατασπάξαν οι Τούρκοι. Οι φίλοι του Ιορδάνη. Κάτι ψευτοκαράβια ήρθαν εκεί πέρα, ψηλοστό. Τίποτα, κανένα δεν πάτησε. Πρέπει όλα ξεκίνησαν, άσε τώρα που λέει για την εκστρατεία και στο Σαγκάρι, όλα ξεκίνησαν από την εκστρατεία στην Κρυμαία, που η Ελλάδα ήταν τσιράκι των Άγγλων και των Γάλλων και ήταν εναντίον του κόκκινου στρατού. Και σαν αντίπεινα ο Λένιν υποστήριξε την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1922. Άιντε, την Τουρκία. Για πείτε μας εσείς τώρα, όχι, από τους φιλάδελους του Ολυμπιακού, από όλης άλλης Ελλάδος, ποιοι θέλουνε. Ποιοι θέλουν να περάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ στην κάτω τούμπα. Βάλτο κάτω γκάλο. Εγώ στην κάτω τούμπα. Στου κάφρου του παοξίδε που έχω εκεί. Καμιά χιζιταριά άτομα. Οι 30 ήταν με τον Ολυμπιακό. Και υπάρχει και βίντεο. Το έχω δει αυτό το βίντεο. Και υπάρχει και βίντεο. Και υπάρχει και βίντεο. Κάντε ένα γκάλο όμω. Δεν είμαι 30 τον γκάλο. Ναι. Κάντε ένα γκάλο. Η μεγάλη σε ηλικία είναι με τον Ολυμπιακό. Κώστα, πάμε και Όσκαρ. Πάμε και Όσκαρ. Bye. Έχει Όσκαρ. Bye bye. Έχει Όσκαρ.
Πάμε. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like.